1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Μιχάλη, σ' ακούει, Μιχάλη. Φίλες και φίλοι του volosLive.gr, καλησπέρα σας από το ΕΑΚ του Βόλου, Τάκη Συνετόπουλος, εδώ που αναμένουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για την μεγάλη αναμέτρηση της αλφα-τοπικής κατηγορίας, του πρωταθλήματος της αλφα-τοπικής κατηγορίας ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους της αλφα-τοπικής, του Θησέα Αγριάς και την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πάμε γρήγορα στις συνθέσεις, διότι οι ομάδες ετοιμάζονται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Να πάμε στον γηπεδούχο Θησέα, ο οποίος ο κύριος Αντρουτσόπουλος σήμερα έχει ξεκινήσει με τους Κουτσιρίμπα, Δημητριάδη, Κουκούτη, Ιακωβίδη, Γούτσιο, Πρίφτη, Καραμανλή, Λίτσο, Βλάχο, Οικονόμου και Βουρδάκη. Στον πάγκο για την γηπεδούχο ομάδα είναι ο Νιαώτης, ο Μέρο, ο Σιώμος, ο Αλπάκης, ο Παπαδήμος, ο Λαζεκίδης, ο Παρίσης και ο Ζέρβας. Πάμε του Ολυμπιακού Βόλου, ένας Ολυμπιακός Βόλου ο οποίος έχει δύο αλλαγές στην σημερινή του ενδεκάδα μετά από το τελευταίο παιχνίδι. Κάτω από τα γκολπόστ λοιπόν, Φλίγκος Νίκος, ο τελευταίος θεματοφύλακας που αποκτήθηκε για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Κακάμις, Κοπελίτης, Παπακώστας, Κούλπας, Γκαλίτσιος. Ο νεοσερθέν Τασιούλης Δημήτρης, ο οποίος ήρθε μέσα στην εβδομάδα στον Ολυμπιακό Βόλου από την ομάδα του Μαγνησιακού. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί στη Super League 2 με την ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας. Τασιούλης, Κυρίτσης, Αναστασίου, Πετράκος και Σέτος. Ένα σχήμα για τον Στέλιο τον Αρσένο, ο οποίος κατεβάζει επιθετικά τον Ολυμπιακό σήμερα.
καλύτερα και με τη βοήθεια του Τασιουλή, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος θα δώσει αρκετές βοήθειες στο παιχνίδι της ομάδας. Στον πάγκο τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου είναι η Μπλατσέρη, Τζέκα, Καρατσόλης, Κοκκόνης, Νούσιος, Ματέα Φραντσίσκο, είναι ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο μεσοεπιθετικός που έχει αποκτηθεί από την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, ο οποίος παίρνει και αυτός την θέση του στον πάγκο. Παπαϊωάννου, Παπαδήμος και Κατσαγεωργίου. Προπονητής λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου ο Στέλιος ο Αρσένος. Και πάμε τώρα στον διαιτητή της σημερινής αναμέτρησης, ο οποίος έρχεται από τα Τρίκαλα. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λεωνίδας από την ΕΠΣ Τρικάλων, ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης. Πρώτος βοηθός ο κύριος Παναγιώτης Σακάς, δεύτερος βοηθός ο κύριος Σταμάτης Φυρής. Και βλέπετε στα πλάνα που σας δείχνουμε, το ΙΑΚ του Βόλου είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο αγωνιστικός χώρος. Ο κόσμος φυσικά και από τις δύο ομάδες δίνει προτερό παρόν σε αυτή την αναμέτρηση. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, όπως κάνουν πάντα, είναι στη θύρα 3, εκεί όπου έχουν μαζευτεί όλοι και φωνάζουν και συνθήματα για την ομάδα τους. Από τη δεξιά μεριά, εδώ που καθόμαστε εμείς, βρίσκονται οι φίλοι του Θησέα, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί να παρακολουθήσουν την ομάδα του Θησέα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως βλέπετε και στους δέκτες σας, έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Το διαιτητικό τρίο λοιπόν με τον κύριο Λεωνίδα, τον διαιτητή από την ΕΠΣ Τρικάλων και τους δύο βοηθούς από την Μαγνησίας κάνουν την είσοδό τους μαζί με την ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Φλίγκος λοιπόν είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου μετά από την όταν ήρθε από την ομάδα του Σαρακινού. Πρώτο επίσημο παιχνίδι λοιπόν και για τον Τασιουλή, τον Δημήτρη τον Τασιουλή, ο οποίος ήρθε και αυτός στον Ολυμπιακό Βόλου από την ομάδα του Μαγνησιακού. Οι δύο ομάδες είναι παρατεταγμένες στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες του Οδυσσέα χειροκροτάνε, χειροκροτάνε και οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Τώρα δίνουν τα χέρια τους με τους συμπαίκτες τους. Και φυσικά ευελπιστούμε να παρακολουθήσουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και δυνατό παιχνίδι. Σίγουρα θα είναι δυνατό το παιχνίδι. Είναι οι δύο πρωτοπόροι αυτή τη στιγμή στην Α τοπική κατηγορία. Και οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν το πάνω να περάσουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ολυμπιακός Βόλου θέλει να συνεχίσει το σερί του, να κάνει το 5 στα 5 και να δει με διαφορετικό μάτι τη συνέχεια. Σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσμα των Ερυθρολεύκων σήμερα αφήνει 3 βαθμούς πίσω την ομάδα του Οδυσσέα. Και σίγουρα την αντίθετη μεριά το ίδιο πράγμα και πάλι, αν ο Οδυσσέας κερδίσει, αφήνει τον Ολυμπιακό Βόλου πίσω 3 βαθμούς. Αναμνηστικές φωτογραφίες για τις δύο ομάδες. Και φυσικά ο όρκος νίκης των παικτών του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι το κάνουν πάντα πριν από κάθε από την έναρξη του παιχνιδιού και μέχρι στιγμής έχει πιάσει. Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Βλέπω στους δέκτες μου τώρα και τον Κώστα τον Καμπέρι, ο οποίος είναι εκτός αποστολής, έχει έναν τραυματισμό από την προηγούμενη φορά, δεν κατάφερε να μπορέσει να βοηθήσει σήμερα. Έτσι λοιπόν είναι εδώ στην κερκίδα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου δίνουν όρκο νίκης. Από την άλλη μεριά οι παίκτες του Οδυσσέα βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Και όλα είναι έτοιμα λοιπόν να σφυρίξει ο κύριος Λεωνίδας την έναρξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Μετά τις αναμνηστικές φωτογραφίες λοιπόν που θα βγουν, έχουμε τον κύριο Λεωνίδα να δίνει το ενεκτήριο σύρισμα. Φυσικά να μην ξεχάσω να πω και τους χορηγούς μας της σημερινής μετάδοσης. Φυσικά να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Αλέκο τον Δεμελή, ο οποίος έχει συνεργείο φρένων στην περιοχή της Βιομηχανικής. Εκεί θα τον βρείτε, Brake Service Δεμελής, κινητό service φρένων, 6946-788990 το τηλέφωνο του. Και φυσικά το τουριστικό γραφείο NB Travel Agency που είναι στην πόλη του Βόλου. Ό,τι εκδρομή θέλετε να κάνετε και να κλείσετε, θα πούμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας αργότερα. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Με τον κύριο Λεωνίδα να δίνει αυτή τη στιγμή την έναρξη του παιχνιδιού εδώ στο ΕΑΚ το Βόλου. Η μπάλα είναι στους παίκτες του Θησέα από την δεξιά μεριά.
Η σέντρα που θα γίνει θα κοπεί εκεί. Ξανακερδίζουν οι παίκτες του Οδυσσέα την μπάλα. Θα κόψει εκεί ο Παπακώστας. Μάγιο out για την ομάδα, όπως δείχνει ο κύριος Λεωνίδας. Η μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου και συγκεκριμένα βλέπω τον Αλέξανδρο Γκαλίτσιο και τον Αποστόλη τον Κούλπα να αγωνίζονται στην αμυντική γραμμή και οι δύο σήμερα. Ο Μπάμπης ο Πετράκος λίγο πιο προθυμένος πιο μπροστά. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα του Θησέα. Από τα αριστερά τώρα με το νούμερο 3 είναι αυτός ο Γούτσικος, ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Πετράκος θα κόψει. Οι παίκτες του Θησέα τώρα θα διώξουν την μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα δεξιά. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός Βόλου η διάταξή του από ό,τι βλέπω είναι αριστερό μπακ ο Παπακώστας, οι δύο πίσω στην άμυνα Γκαλίτσιος Κούλπας, λίγο πιο μπροστά τους ο Μπάμπης ο Πετράκος, δεξιά ο Κακάμης, Σκοπελίτης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Γκαλίτσιο και αυτός απέναντι αριστερά για τον Παπακώστα. Παπακώστας κρατάει την μπάλα, ο Παπακώστας παίζει για τον Τασιούλης. Τασιούλης γωρέα την μπάλα έξω, το σουτ που θα γίνει από τον Κυρίτσι, την μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Κουτσιρίμπα. Ο Τασιούλης ήταν αυτός λοιπόν ο οποίος πήρε την μπάλα από την αριστερή πτέρυγα και τώρα ο Αργύρης ο Κουτσιρίμπας είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο εκεί που είναι πιο ψηλά ο Γκαλίτσιος, ο οποίος θα πάρει και την κεφαλιά χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκεί ο πανύψηλος αμυντικός του Ολυμπιακού Βόλου θα καθαρίσει τη φάση, θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακά του τον Φλίγκο και αυτός θα παίξει στον Γκούλπα. Πετράκος. Πετράκος με την μπάλα κρατάει, δίνει στον Γκούλπα. Αυτός ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του. Ο Γκούλπας κάνει μια μπαλιά δυνατή, δεν θα περάσει όμως. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής Κυρίτσης Σέτος. Η μπάλα από τον Σέτο στον Πετράκο. Πετράκος θα κερδίσει ο Βλάχος. Βλάχος θα βγάλει και την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο παίκτης, ο Οικονόμου είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Οικονόμου είναι αυτός, ο οποίος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, τώρα σηκώθηκε. Έγινε μια κόντρα εκεί μαζί με το Σέτο. Σηκώθηκε ο Οικονόμου, ένας Κώστας Οικονόμου, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό Βόλου, έχει παίξει με τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου. Τώρα έχουμε το πλάγιο σε ένδειξη fair play που θα κάνει ο Ολυμπιακός Βόλου. Παπακώστας θα δώσει στον Τασιούλη και αυτός πολύ σωστά θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του Οδυσσέα τον Κουτσιρίμπα. 3 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στο ΙΑΚ του Βόλου σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι για την αλφατοπική κατηγορία. Κεφαλιά που θα γίνει για τον Βλάχο, θα βγει ο Γκαλίτσιος εκεί, θα κόψει την μπάλα, Πετράκος, Σέτος, πολύ ωραία, Σκοπελίτης, Κυρίτσης, Πετράκος, παίζει μια ωραία μπαλιά για τον Αναστασίου, θα κόψει εκεί με το κεφάλι, την μπάλα στον Σκοπελίτη και πάλι. Κερδίζει ο Ιακωβίδης, ο αρχηγός για την ομάδα του Θησέα. Ιακωβίδης, πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου, Σέτος, Αναστασίου, καλή πάσα, μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα του Θησέα. Ο Ιακωβίδης λοιπόν είναι ο αρχηγός για την ομάδα του Θησέα με το νούμερο 4 στην πλάτη. Το πλάγιο out που θα εκτελεστεί για τους παίκτες του Θησέα, κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον Καραμαλή, η μπάλα βγαίνει στον Γκαλίτσιο, ψύχρεμα αυτό στον τερματοφύλακά του τον Φλίγκο και ξανά δίνει για τον Αλέξανδρο Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιος Πετράκος, ο Μπάμπης ο Πετράκος ο οποίος γυρίζει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Γκαλίτσιος, Γκαλίτσιος με την μπάλα, αριστερά για τον Παπακώστα. Παπακώστας παίζει για τον Κυρίτσι, δεν την προλάβει όμως αυτός. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα του Θησέα. Και για την ομάδα του Θησέα λοιπόν, από ό,τι βλέπω τη διάταξη, ο Δημητριάδης είναι δεξιά, αριστερά είναι το νούμερο 3 ο Γούτσιος. Ιδίως στην άμυνα είναι ο Ιακωβίδης μαζί με τον Κουκουτή. Ο Πρίφτης είναι λίγο πιο μπροστά. Ο Λίτσος είναι αυτός που αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής μαζί με τον Οικονόμου. Ο Βλάχος είναι προθυμένος και ο Βουρδάκης βγαίνει από τη δεξιά πτέρυγα. Πλάγιο για την ομάδα του Θησέα από τα δεξιά με τον Δημητριάδη.
Και με 30 εκτελεί το πλάγιο. Κεφαλιά που θα γίνει από του παίκτε του Οδυσσέα Κόμου στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Σκοπελίτη, κρατάει την μπάλα ο Σκοπελίτη. Πολύ ωραία. Θέλει να παίξει δεξιά για τον Κακάμι, θα χάσει την μπάλα. Κερδίζει ο Κακάμι. Παίζει για τον Σέτο. Κάνει τη σέντρα ο Σέτο. Στην μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Κυρίτσι. Θα διώξει ο Οικονόμου. Κυρίτσι θα κάνει το σου, το φάουλ. Φάουλ λοιπόν που δίνει ο κύριος Λεωνίδας απάνω στον Οικονόμου σε αυτή την φάση. Πολλά χρόνια εκεί, δύο χρόνια σίγουρα. Ήταν τώρα πρόσφατα. Έπεσε μαζί με τη Δήμητρα Ψινόπουλη. Η μπάλα τώρα είναι στους παίκτες του Θησέα, οι οποίοι έχουν κερδίσει αυτό και το φάουλ αυτό που θα εκτελέσει. Έρε που δεν έχουν πάει, έχουν πάει παλιά. Ο Κουτσιρίμπας. Πολύ παλιά. Κουτσιρίμπας θα κάνει το βολέ εκεί όπου θα σηκωθεί και θα πάρει την κεφαλιά ο Πετράκος. Η μπάλα βγαίνει στον Βουρδάκη. Βουρδάκης παίζει για τον Καραμαλή. Καραμαλής κρατάει την μπάλα και παίζει 1-2 με τον Λίτσο. Δεν θα περάσει μπάλα. Πετράκος θα κόψει και πολύ ωραία δίνει για τον Αναστασίου. Αναστασίου παίζει για τον Σκοπελίτη. Πάρα πολύ ωραία είναι αλλαγή της μπάλας στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα στους παίκτες του Οδυσσέα τώρα. Η κάθετη που θα γίνει για τον Λίτσο, εκεί ο Γκαλίτσιος θα πιέσει. Η σέντρα που θα γίνει, Κακάμις. Η μπάλα είναι κόρνερ για την ομάδα του Οδυσσέα. Δεν μπόρεσε να κάνει καλό το κοντρόλ εκεί ο Κακάμις. Έτσι έχουμε το φάουλ αυτό, το κόρνερ συγγνώμη, για την ομάδα του Οδυσσέα. Δεν ξέρω αν ήταν φάουλ η προηγούμενη φάση, σίγουρα πρέπει να υπήρχε επαφή όμως. Δεν το έδωσε ο κύριος Λεωνίδας, άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Και τώρα ο Οικονόμου είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω στην μπάλα. Κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού εκεί, ο Σκοπελίτης, το χέρι του. Για να δούμε ο αρχηγός της ομάδος. Η εκτέλεση του κόρνερ, Οικονόμου, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι για τους παίκτες του Οδυσσέα. Η κεφαλιά αυτή που έγινε από τον Ιβανίδη, από τον Ιακωβίδη, συγγνώμη. Ο Ιακωβίδης ήταν αυτός, στον οποίο έγινε η σέντρα. Η μπάλα τώρα στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου, Σέτος. Διώξω μακριά. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Υπάρχει χέρι το οποίο θα γίνει. Παίζουν γρήγορα οι παίκτες του Οδυσσέα. Το χέρι αυτό που θα γίνει. Δοκάρι λοιπόν από την εκτέλεση κόρνερ του Οικονόμου. Η κεφαλιά που έκανε ο Ιακωβίδης. Η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Φλίγκου. Ο Ιακωβίδης έκανε τον κόρνερ. Ο Ιακωβίδης έκανε τον κόρνερ. Ο αρχηγός. Ο Οικονόμου. Ο Ιακωβίδης ήταν αυτός λοιπόν που έκανε την κεφαλιά από την εκτέλεση κόρνερ του Κώστα του Οικονόμου από τα αριστερά. Η πρώτη κλασική ευκαιρία για την ομάδα του Οδυσσέα αυτή, στην κεφαλιά του Ιακωβίδη. Πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι. Διακοπή, έχουμε 8 λεπτά παιχνιδιού και 8 λεπτά παίζουμε ακριβώς στο παιχνίδι μας και η ομάδα του Οδυσσέα είχε αυτό το δοκάρι για την ομάδα του Οδυσσέα με το νούμερο 4. Οικονόμου, το γέμισμα, η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον Λίτσο. Η μπάλα θα περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα εκτός πλάγιας γραμμής. Με το νούμερο 6 ζητάει ο Καραμαλής. Όχι. Έχουν κάνει ένα λάθος στο μεταξύ. Ο Καραμαλής είναι με το νούμερο 7 και ο Πρίφτης είναι με το νούμερο 6. Λοιπόν, έχει γίνει ένα λάθος στις αρχικές συνθέσεις του Οδυσσέα. Το 7 είναι ο Καραμαλής, το 6 είναι ο Πρίφτης. Λοιπόν, αριστερά, η παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου, Παπακώστας, Γκαλίτσιος. Γκαλίτσιος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα διώξει την μπάλα, Σέτος. Υπάρχει φάουλ που θα γίνει πάνω στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου, του Αλέξανδρου Αναστασίου. Πετράκος που είναι ο μόνιμος εκτελεστής των στημένων φάσεων για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Αυτός είναι που θα το εκτελέσει. Πετράκος παίζει για τον Κακάμι. Κακάμις θα κάνει και τη σέντρα για το Σέτο. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί με το νούμερο 6 ο Πρίφτης.
πλάγιο άντια την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου Κακάμης. Θα εκτελέσει το πλάγιο Κυρίτσης. Θέλει να περάσει ο Σέντρος, η μπάλα θα φτάσει εκεί που διώχνει ο Ιακουβίδης, οικονόμου. Κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Κακάμη. Η μπάλα θα παιχτεί γρήγορα από τον οικονόμου. Δεν θα την προλάβει ο Λίτσος. Μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου, Φλίγκος αριστερά για τον Παπακώστα. Κλείσαμε το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Πάντα το 0-0 εδώ στο Ιάκτα και Συνετόπουλος. Θησέας Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου είναι φιλοξενούμενος στην έδρα του σήμερα, διότι η ομάδα του Θησέα επέλεξε να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο γήπεδο. Η ομάδα του Θησέα, η οποία αγωνίζεται στο Βασδέκιο, στο γήπεδο στη Νέα Ιωνία. Σίγουρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρούσε τις προδιαγραφές. Το φάουλ λοιπόν που θα δώσει τώρα ο κύριος Λεωνίδας πάνω στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου, Πετράκος, θα δώσει αριστερά την μπάλα για τον Γκαλίτσιο. Κρατάει την μπάλα ο Κυρίτσης, πολύ ωραία, θέλει να περάσει για τον Τασιούλη. Κρατάει την μπάλα αυτός, πολύ ωραία από τα αριστερά. Τασιούλης θέλει να περάσει, θα σπάσει και την μπάλα για τον Κυρίτση. Κυρίτσης κρατάει και την μπάλα. Κάνει και τη σέντρα ο Κυρίτσης, θα διώξει εκεί με το νούμερο 3 ο Γούτσιος. Μπάλα βγαίνει στο παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου, Σκοπελίτης. Σέτος. Κρατάει την μπάλα ο Σέτος. Παίζει για τον Τασιούλη. Τασιούλης. Η πάσα που θα κάνει εκεί, Κακάμης. Η σέντρα που θα γίνει, Αναστασίου μέσα στην περιοχή. Μπάλα στους παίκτες του Θησέα, οικονόμου. Βγάζει για τον. Και αυτός θα διώξει μακριά για τον Βλάχο, αλλά εκεί είναι ο Γκαλίτσιος, ο οποίος χωρίς κανένα πρόβλημα θα κάνει το λάθος, θα καλύψει και την μπάλα όμως ο έμπειρος αμυντικός του Ολυμπιακού Βόλου. Φάνηκε να κάνει λάθος, αλλά τελικά το κάλυψε. Κακάμης, θα κάνει την κίνηση ο Κακάμης, θα περάσει. Λάθος η πάσα, η μπάλα στον Καραμαλή, Καραμαλής για τον Κούλπα. Κούλπας εκεί, θα βγει δυνατά. Υπάρχει φάουλ που δίνει ο ρέφερι. Το φάουλ λοιπόν αυτό για την ομάδα του Θησέα. Θα εκτελεστεί η μπάλα μέσα στην περιοχή, Βλάχος, εκεί θα διώξει ο Κούλπας. Σκοπελίτης κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα, θέλει να δώσει για τον Κυρίτση, θα κόψουν εκεί παίκτη του Οδυσσέα. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Νούμερο 8 λοιπόν για την ομάδα του Θησέα είναι ο Λίτσος, όπως είπαμε. 9 είναι ο Βλάχος, 10 οικονόμου, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα με τις φανέλες, δύο παίχτες. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο ΙΑΚ του Βόλου, είμαστε συμπληρωμένα στα 13 λεπτά της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου τώρα από τα αριστερά με τον Τασιούλη. Τασιούλης κρατάει την μπάλα και παίζει για τον Παπακώστα. Παπακώστα βγάζει έξω την περιοχή, κάθε πάσα που θα γίνει δεν θα την προλάβει ο Τασιούλης. Η μπάλα είναι out. Πολύ ωραία ενέργεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά. Ο Παπακώστας έδωσε, ο Τασιούλης έδωσε για τον Παπακώστα. Ο Παπακώστας έκανε μια ωραία πάσα για τον Κυρίτση. Αυτός ήθελε να ξαναδώσει τον Τασιούλη. Αυτό λένε τώρα και οι δυο μεταξύ τους. Δεν βγήκε όμως όπως θα έπρεπε. Και έτσι ο τερματοφύλακας του Θησέα, ο Κουτσιρίμπας, είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι πολύ καλά στημένοι στον αγωνιστικό χώρο από τον προπονητή της ομάδας. Απ' την άλλη μεριά και η ομάδα του Θησέα, η οποία σίγουρα δεν είναι μέχρι στιγμής, είναι στο αίτητο και αυτή όπως ο Ολυμπιακός Βόλου. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα
παιχνίδι μέχρι στιγμής, το οποίο ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πατήσει την μπάλα κάτω και να παίξει ποδόσφαιρο. Σκοπελίτης πάρα πολύ ωραία παίζει για τον Σέτο. Ξανά Σκοπελίτης. Θέλει να περάσει. Περνάει ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου και παίζει πολύ ωραία για τον Σέτο. Σέτος κάνει και τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Την μπάλα βγαίνει στον Αναστασίου Τασούλη. Την μπάλα στο δοκάρι για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Δοκάρι μετά από το δοκάρι του Θησέα. Νέο δοκάρι για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου εκ νέου. Και η μπάλα στην αντεπίδηση. Καραμαλής θα περάσει, θα κάνει το πλασέ. Θα κοντράρει μπάλα πάνω στον Καλίτσιο. Κόρνερ, πάνω κάτω η μπάλα. Και εκτός από αυτό, με το γόνατο πήγε να το βάλει ο Τασιούλης στον γκολ. Με το γόνατο, από τη σέντρα που έκανε, με το γόνατο πήγε να το βάλει. Πραγματικά θα ήταν ένα πολύ ωραίο τέρμα. Η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Δύο δοκάρια λοιπόν στο παιχνίδι μας, ένα για κάθε ομάδα. Για τον Ιακουβίδη του Θησέα και για τον Τασιούλη του Ολυμπιακού Βόλου. Τασιούλης, ο οποίος φαίνεται ότι μέχρι στιγμής βοηθάει αρκετά από την αριστερή πτέρυγα εκεί. Δίνει αρκετές λύσεις. Οικονόμου είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Οικονόμου εκτελεί, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που θα γίνει από τους παίκτες του Οδυσσέα. Η μπάλα καταλήγει στον Φλίγκο. Υπάρχει offside όμως, το οποίο θα γίνει offside σε αυτή τη φάση για την ομάδα του Οδυσσέα. Δεν μετράει αυτή η φάση, σίγουρα θα είχε διακοπή και να είχε μπει η μπάλα στα δίκτυα. Υπάρχει offside, το οποίο έχει δώσει ο κύριος, ο πρώτος βοηθός της αναμέτρησης, ο δεύτερος, ο κύριος Σφυρής. Κούλπας κρατάει την μπάλα και παίζει μια πολύ ωραία μπαλιά για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης κατεβάζει την μπάλα. Σκοπελίτης παίζει μια ωραία μπαλιά για τον Κακάμι. Είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε αυτή η πάσα του Σκοπελίτη. Καλή κίνηση, καλή ενέργεια, αλλά λίγο πιο δυνατή η πάσα αυτή προς τον δεξιόπιστο φύλακα του Ολυμπιακού Βόλου, τον Σάκη τον Κακάμι. Αργύρης Κουτσιρίμπας έτοιμος να εκτελέσει. Συμπληρώσαμε 17 λεπτά στο παιχνίδι μας. Από δύο δοκάρια οι δύο ομάδες. Κουτσιρίμπας θα κάνει το βολέ. Βλάχος θα έρθει να πάρει την κεφαλιά, αλλά εκεί ο Κυρίτσης θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα βγαίνει στον Πρίφτη. Πρίφτης, Σέτος. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, από το πλάγιο out που έβγαλε την μπάλα ο Γούτσιος. Η μπάλα πηγαίνει στον Κούλπα. Κούλπας κρατάει την μπάλα και παίζει για τον Πετράκο. Ο Πετράκος, ο οποίος είπαμε σήμερα αγωνίζεται σαν αμυντικό χάφερ, έρχεται αρκετά πίσω να πάρει την μπάλα. Και έχουμε σε άλλο ρόλο τον Παπακώστα σήμερα. Παπακώστας, ο οποίος αγωνίζεται αριστερό μπακ. Στον προηγούμενο παιχνίδι αγωνίστηκε ο Φίλιππος Σκοπελίτης. Κυρίτσης, κρατάει την μπάλα ο Θανάσης Κυρίτσης. Θα κάνει και το σούτ ο Κυρίτσης. Πολύ ωραίο το σούτ. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Κουτσιρίμπα. Πολύ ωραίο σούτ αυτό. Στο 18 λοιπόν το σούτ από τον Κυρίτση απέκρουσε. Η μπάλα πήγαινε στην εστία, ο Κουτσιρίμπας όμως εκεί, ο έμπειρος θεματοφύλακας του Οδυσσέα, και αυτός πετάχτηκε στην... Ποιος θα πάει για τον κόρνερ. Η μπάλα είναι κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Περιμένουμε να δούμε, ο Πετράκος είναι αυτός. Πάντα ο Πετράκος είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει σε εκτελέσεις, είτε τον Στημένων είτε τον Κόρνερ. Έχει ανέβει και ο Γκαλίτσιος, έχει ανέβει και ο Κούλπας. Πετράκος, κεφαλιά. Έχει δώσει, η μπάλα έχει περάσει πάνω από την πλάγια γραμμή. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε κάτι. Περιμένουμε μια μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση και για τα άλλα τα παιχνίδια της Α τοπικής κατηγορίας. Θα σας ενημερώσουμε. Το μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα είναι εδώ, στο ΙΑΚ του Βόλου. Αλλά σίγουρα και τα άλλα τα παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Κακάμις εκεί, πολύ ωραία θα κατεβάσει. Έχουμε τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα
κιτρινιστεί, κίτρινη κάρτα στο νούμερο 8, διότι στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα ο Κακάμης τον πέρασε από πάνω και τον βρήκε με τον αγώνα, τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν με το νούμερο 8 ο Λίτσος είναι αυτός ο οποίος θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα στο 20, στο 20 ακριβώς, αυτή η κίτρινη κάρτα για την ομάδα του Θησέα από τον ποδοσφαιριστή με το νούμερο 8, τον Λίτσο, ο οποίος στην προσπάθειά του εκεί να μαρκάρει βρήκε με το χέρι τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου. Έτσι έχουμε το φάουλ αυτό για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα είναι στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, Κούλπας. Η παλιά η μεγάλη που θα γίνει. Αναστασίου, ωραία θα πάρει την κεφαλιά. Σκοπελίτης, Γούτσιος θα διώξει, η μπάλα στον Κυρίτσι. Κυρίτσις κρατάει, θα κόψει εκεί με το νούμερο 6 ο Πρίφτης. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα δεξιά με τον Θανάση τον Κακάμη. Κακάμης, Σέτος, πολύ ωραία κατεβάζει την μπάλα ο Σέτος, θα την περάσει κιόλας πολύ ωραία. Κρατάει και την μπάλα έξω από την περιοχή, κάνει και το σούτ με το αριστερό, η μπάλα κοντράρει. Έχουμε πέναλτι για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα κοντράρισε στο χέρι του ποδοσφαιριστή του Θησέα. Έτσι λοιπόν έχουμε το πέναλτι για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου στο 21, 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε αυτό το πέναλτι για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι, σίγουρα διαμαρτύρονται. Ένας άνθρωπος του Θησέα έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν τελευταίο διαγωγή. Το πέναλτι λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου ακριβώς στο 22. Ο Σέτος ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σούτ με το αριστερό, η μπάλα κοντράρισε στο χέρι του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα το 5, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ακούμπει σε χέρι μπάλα, το νούμερο 5. Το βλέπω στο βάρο. Ο κύριος Λεωνίδας κατευθείαν έδειξε πάντως την άσπρη βούλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρονται. Σίγουρα ήταν δίπλα στη φάση ο διαιτητής, το είδωσε. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Αλέξανδρος Γκαλίτσιος έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 23 πάμε. Γκαλίτσιος αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι. Γκαλίτσιος απέναντι από τον Κουτσιρίμπα εκτελεί μπάλα γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Αλέξανδρος Γκαλίτσιος και 1-0 στο 23. Ολυμπιακός Βόλου ανοίγει το σκορ εδώ στο ΕΑΚ του Βόλου με την εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Αλέξανδρου Γκαλίτσιου. Γκαλίτσιος λοιπόν και 1-0. Ολυμπιακός Βόλου προηγείται της ομάδας του Θησέα, οι οποίοι διαμαρτύρονται ακόμα στον διαιτητή της αναμέτρησης. Δεν ένα λοιπόν η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου προηγείται στο γήπεδο του ΕΑΚ Τάκη Συνετόπουλος με την εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Αλέξανδρου Γκαλίτσιου. Είναι η εντολή που έδωσε ο Στέλιος Αρσένος να εκτελέσει ο Γκαλίτσιος αυτό το πέναντι. Πραγματικά ο βλάχος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι στέκονται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο μέχρι στιγμής. Την μπάλα τώρα στον Δημητριάδη. Δημητριάδης παίζει για τον Λίτσο. Λίτσος. Η μπάλα στον Οικονόμου. Οικονόμου κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Σκοπελίτη. Οικονόμου
Οικονόμου, πιέζεται από το Σκοπελίτη. Κρατάει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ το οποίο θα δώσει ο κύριος Λεωνίδας. Τώρα σφυρίζει και πολύ εύκολα ο διαιτητής. Οικονόμου θα εκτελέσει. Η μπάλα καταλήγει στον Φλίγκο. Οικονόμου λοιπόν είναι αυτός ο οποίος τώρα δέχεται τις παρατηρήσεις του διαιτητή της αναμέτρησης. Ο κύριος Λεωνίδας κάνει συστάσεις στον Οικονόμου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ξανά επανάληψη του φάουλ για την ομάδα του Θησέα. Οικονόμου έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, εκτελεί, εκτέλεση που θα γίνει, θα πέσει ο Φλίγκος και θα κόψει σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Θησέα, με τον Οικονόμου να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Είμαστε στο 25 του πρώτου ημιχρόνου, ο Οικονόμου εκτελεί, θα βγει ο Φλίγκος με γροθιές, θα διώξει και πιο μακριά εκεί ο Κούλπας. Κρατάει και την μπάλα πολύ ωραία και παίζει για τον Σέτο, θα κόψουν εκεί οι παίχτες του Θησέα. Με το νούμερο 4 ο Ιακουβίδης, ο αρχηγός κιόλας, διαμαρτύρεται στον βοηθό. Έτσι έχουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν αυτό το πλάι για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Θα εκτελέσει ο Παπακώστας. Ο Πετράκος παίζει για τον Κυρίτσι. Πλάι για την ομάδα του Θησέα. Από τα δεξιά με τον Δημητριάδη. Δημητριάδης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάι out από τα δεξιά. Εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα πηγαίνει στο Βλάχο, θα κατεβάσει αυτό την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η παίκτες του Θησέα θα περάσει, θα γίνει σέντρα. Η μπάλα είναι out στο 27 του παιχνιδιού. Εδώ στο ΕΑΚ του Βόλου, Τάκης Συνετόπουλος, Ολυμπιακός Βόλου από το 22 προηγείται με 0-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι με τον Αλέξανδρο Γκαλίτσιο, ο οποίος άνοιξε και αυτός λογαριασμό με τους Ερυθρόλευκους. Κούλπας θα διώξει για τον Σκοπελίτη. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σκοπελίτη, ο οποίος παίζει για τον Αναστασίου. Αναστασίου κρατάει την μπάλα και παίζει για τον Σκοπελίτη και πάλι. Ξανάλαζουν την μπάλα. Σέτος. Δεν είναι καλή η πάσα που θα γίνει. Αναστασίου μέσα στην περιοχή θα βγει εκεί ο Βουρδάκης. Θα διώξει ο Κουτσιρίμπας. Η μπάλα καταλήγει στον Πετράκο. Ο Πετράκος θα κάνει και ένα σουτ. Δεν είναι καλό. Η μπάλα είναι εκτός πλάγιας γραμμής. Δεν ήταν καλό το σουτ αυτό από τον Μπάμπη τον Πετράκο. Προσπάθησε να τον πιάσει στον ύπνο τον τερματοφύλακα του Θησέα. Δεν μπόρεσε όμως. Δεν ήταν καλό το σουτ. Έτσι λοιπόν η μπάλα περνάει εκτός πλάγιας γραμμής. Φυσικά να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και τους χορηγούς μας της σημερινής μετάδοσης, τον φίλο μας τον Αλέγκο τον Δεμελή, Break Service Φρένων, στην περιοχή της βιομηχανικής θα τον βρείτε εκεί ό,τι θέλετε για τα φρένα, για τα φορτηγά σας, για τα λεωφορεία, για όλα. Η μπάλα του Θησέα από τα αριστερά, η μπάλα στον Ιακωβίδη, του Τσιρίμπας θα διώξει μακριά, η μπάλα στον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης με το κεφάλι πολύ ωραία για τον Κυρίτσι. Κυρίτσις κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία και παίζει μέσα πολύ ωραία για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης ωραία παλιά για τον Κακάμπη. Κακάμπης θα κάνει και τη σέντρα. Την μπάλα στον Σέτο. Σέτο. Κρατάει την μπάλα και ξαναπαίζει για τον Κακάμπη. Κακάμπης θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Την μπάλα είναι corner για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Corner λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους με τον Πετράκο να είναι αυτός ο οποίος θα πάει να εκτελέσει αυτό το corner. Ο Σέτος έφερε την μπάλα στο αριστερό, προσπάθησε να κάνει το σούτ, δεν το κατάφερε όμως, έτσι η μπάλα δεν μπόρεσε να την στείλει στην εστία. Η εκτέλεση του corner τώρα που θα γίνει από τον Σκοπελίτη. Αλλάξανε οι Σκοπελίτης, εκτελεί δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που πάει να γίνει η μπάλα.
Είναι επιθετικό φάουλ για την ομάδα του Θησέα αυτό που δίνει ο κύριος Λεωνίδας. Έτσι λοιπόν έχουμε τους παίκτες του Θησέα τώρα και συγκεκριμένα τον Κουτσιρίμπα να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο. Γιακοβίδης πιέζεται από τον Αναστασίου. Βγάζει την μπάλα μέσα στον Πρίφτη. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Δημητριάδης. Έτσι έχουμε το πλάγιο άντου για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. 30 λεπτά συμπληρωμένα στο στάδιο του ΕΑΚ Τάκης Συνετόπουλος. Στην φυσική έδρα του Ολυμπιακού Βόλου φέτος, εδώ που αγωνίζεται η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, σήμερα είναι σαν φιλοξενούμενη στο γήπεδό της. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού Βόλου για ακόμα μια φορά πραγματικά δίνει βροντερό παρόν, είναι δίπλα στην ομάδα. Είναι δίπλα στην καινούργια προσπάθεια αυτή που ξεκινάει ο Ολυμπιακός Βόλου φέτος και φαίνεται ότι ο κόσμος της ομάδος είναι εδώ και στηρίζει την ομάδα και παιχνίδι με το παιχνίδι είμαστε όλο και περισσότεροι. Αυτό θέλω να πω εγώ, αυτό βλέπω. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως, πάμε στο παιχνίδι μας. Έλεγα λοιπόν ότι, να πούμε και τον άλλο μας το χορηγό, το τουριστικό γραφείο NB Travel Agency στην περιοχή του Βόλου, εκεί όπου μπορείτε να νοικιάσετε, να μισθώσετε λεωφορείο, ταξί και ό,τι θέλετε για να κάνετε το ταξίδι σας, την εκδρομή σας και ό,τι άλλο θέλετε. NB Travel Agency λοιπόν, το τουριστικό γραφείο στην πόλη του Βόλου. Να στείλουμε φυσικά και τα χαιρετίσματά μας στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από την Ρουμανία, μας βλέπει και μας παρακολουθάει, και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μας παρακολουθάει από το διαδίκτυο. Το κόρνερ που θα γίνει, η μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Κουτσιρίμπας. Υπάρχει φάουλ το οποίο θα γίνει πάνω στον τερματοφύλακα του Θησέα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το φάουλ για τους παίκτες του Θησέα. Οικονόμου με την μπάλα, θα βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Κουκούτη. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολλοί κόσμοι του Ολυμπιακού Βόλου που βρίσκεται στο εξωτερικό και παρακολουθάει τη σημερινή αναμέτρηση. Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και φυσικά να έρθουν και αυτοί στο γήπεδο όσο πιο σύντομα και πιο γρήγορα γίνεται. Οι παίκτες του Θησέα αλλάζουν την μπάλα. Έχουμε φτάσει στο 32 του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός Βόλου κερδίζει 0-1 την ομάδα του Θησέα Αγριάς με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αλέξανδρου Γκαλίτσιου μετά από το πέναλτι που κέρδισε με το σουτ που έκανε. Η μπάλα στους παίκτες του Θησέα. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Κουτσιρίμπα. Θα διώξει μακριά αυτό την μπάλα για τον Οικονόμου. Σέτος. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Δημήτρης Σέτος. Κρατάει και την μπάλα. Θα προσπαθήσει, θα κάνει ένα ωραίο τακουνάκι για τον Κακάμι. Θα κάνει τη σέντρα. Αυτός είναι πολύ ωραία σέντρα. Θα σκυλήσει. Θα χάσει το κοντρόλ. Η μπάλα ξανά στον παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου. Κυρίτσης έξω από την περιοχή. Παίζει για τον Πετράκο. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Βοσίου Μπετσέα. Δεν έχει κάτι όμως. Παπακώστας. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Σκοπελίτης. Η σέντρα που θα γίνει. Σέτος μέσα στην περιοχή. Το πλάσε. Τον Ολυμπιακό Βόλο μπροστά στο 33 λοιπόν. Ολυμπιακός Βόλου με τον Σέτο. Πολύ ωραία ενέργεια των παιχτών του Ολυμπιακού Βόλου, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία πάσα ο Παπακώστας στον Σέτο. Ο Σέτος έκανε πήρε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή και με το αριστερό έκανε τον πλασέ στην αριστερή γωνία του Αργύρη του Κουτσιρίμπα, γράφοντας το 0-2 εδώ στο Εθνικό Στάδιο του Βόλου Τάκης Συνετόπουλος για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα τώρα στους παίκτες του Θησέα, οι οποίοι θα κάνουν την σέντρα. Οικονόμου στη σέντρα για τους παίκτες του Θησέα. Η μπάλα στους παίκτες του Θησέα.
καρδίζουν την μπάλα. Υπάρχει φάουλ το οποίο θα γίνει από τον Κυρίτσι και πάνω στον ποδοσφαιριστή του Θησέα με το νούμερο 8, τον Λίτσιο. Φάουλ αυτό λοιπόν για την ομάδα του Θησέα, με τον Κώστα τον Οικονόμου να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Εκτελεί μπάλα μέσα στην περιοχή, φλαβγή, κεφαλιά από τον Βλάχο, όχι, η μπάλα είναι γκολ. Έχουμε το γκολ για την ομάδα του Θησέα, με τους παίχτες του Θησέα να είναι αυτοί οι οποίοι μειώνουν στο σκορ στο 35. Με το να δούμε ποιος το βάλε. Με το νούμερο 6 λοιπόν, ο Πρίφτης είναι αυτός. Ο Πρίφτης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα μειώσει στο σκορ με το κεφάλι. Και εκ νέου έχουμε παιχνίδι στο ΕΑΚ του Βόλου. Τι να κτήμα το φυλάκας είναι αυτός. 1-2 λοιπόν η ομάδα του Θησέα μειώνει με τον Πρίφτη με το κεφάλι. Δεν ήταν η καλή έξοδος του Φλίγκου σε αυτό το φάουλ που εκτελέστηκε. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου έχασε την έχασε την έξοδό του έτσι όπως έπρεπε να την κάνει και δεν μπόρεσε. Με το κεφάλι εκεί ο παίκτης του Θησέα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-2 και... Τι τον έβαλες μέσα, μωρέ! Τι τον έβαλες μέσα, ρε! Τι τον έβαλες μέσα! Μαλάκα να πούμε! Δυο χρόνια μπάλα... Βγάλ τον έξω, ρε μαλάκα, του τερματοφύλακα! Έχουμε λοιπόν... Βγάλ τον έξω, του βλάκα να πούμε! Διαμαρτυρίες για τον τερματοφύλακα, τον Λίγκο, ο οποίος έκανε μία λάθος έξοδο και έτσι έχουμε τη μείωση του σκόρτα 5. Έτσι λοιπόν έχουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου τώρα να εκτελούν το πλάγιο αυτό σε fair play και να γυρίζουν την μπάλα πίσω στον Κουτσιρίμπα. Έκανε τώρα ένα γκολ τώρα. Ήταν η εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά με τον Οικονόμου. Δεν ήταν καλή η έξοδος του φύλακα του Φλίγκου. Στο δεύτερο δοκάρι ήταν ο Πρίφτης, έκανε την κεφαλιά, η μπάλα στην προσπάθεια να διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπάθησαν να διώξουν. Και τώρα είμαστε στο 37 του πρώτου ημιχρόνου, Οικονόμου έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει ο Γκαλίτσιος, Γούτσιος, Κούλπας, η μπάλα στους παίκτες του Θησέα, θα κόψει εκεί ο Κούλπας. Οικονόμου ξανά. Οικονόμου κάνει και τη σέντρα, δεν θα περάσει τα Σιούλης εκεί, θα χάσει την μπάλα. Μέσα στην περιοχή η παίκτες του Θησέα τώρα θα περάσει, θα γυρίσει, έχουμε out, corner. Corner έδωσε ο κύριος Σφυρής. Corner λοιπόν για την ομάδα του Θησέα από τα δεξιά. Πού είναι μαλάκι, άμα λέμε του φλάκα, θα το φύλλα κανένα. Corner λοιπόν για την ομάδα του Θησέα με τον Οικονόμου. Οικονόμου εκτελεί, πρώτο δοκάρι θα διώξει ο Γκαλίτσιος. Η μπάλα ξαναβγαίνει στον Οικονόμου, θα μπει αυτός. Θα κάνει και την σέντρα εκεί που είναι ο Αναστασίου, ο οποίος θα διώξει μακριά. Καραμαλής με το κεφάλι θα διώξει, Κακάμις ακόμα πιο μακριά. Κατεβαίνει η μπάλα τώρα, Αναστασίου θα κρατήσει την μπάλα. Δεν έχει βγει η μπάλα, θα προλάβει να τρέξει, να προλάβει να την πάρει. Γούτσιος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κουκούτη. Κούτης θα γεμίσει για τον Καραμαλή. Καραμαλής θα γυρίσει πίσω στον Γούτσιο. Ο Γούτσιος κρατάει την μπάλα και κάνει την βαθιά παλιά για τον Βλάχο. Θα περάσει εκεί από τον Κούλπα. Την μπάλα καταλήγει χωρίς κανένα πρόβλημα στον τερματοφύλακα, τον Φλίγκο, ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα τώρα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πετράκος παίζει για τον Κούλπα. Κούλπας. Κούλπας θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Φλίγκο. Φλίγκος ψύχρεμα στον Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιος κρατάει την μπάλα και παίζει δεξιά στον Κούλπα.
περιμένει την κίνηση. Κούλπας θα περάσει πολύ ωραία εκεί τον Βλάχο. Κεφαλιά που θα γίνει από τον Σκοπελίτη. Υπάρχει φάουλ που θα γίνει πάνω στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Γούτσιος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το φάουλ πάνω στον Σκοπελίτη. Έτσι έχουμε τη διακοπή στο παιχνίδι μας. Στη μέση έχει χτυπήσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Γούτσιος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον Σκοπελίτη. Έτσι έχουμε τους, τον προπονητή της ομάδας του Οδυσσέα να διαμαρτύρεται στον διαιτητή, τον κύριο Αντουρτσόπουλο. Το ελεύθερο τώρα ο Γούτσιος για τον Πρίφτη στον Κουκουτή. Εκεί είναι ο Γκαλίτσιος. Ο Γκαλίτσιος θα κάνει το λάθος, Οικονόμου. Το γέμισμα που θα γίνει εκεί για τον Βουρδάκη. Βουρδάκης κρατάει την μπάλα, η σέντρα που θα γίνει θα κόψει εκεί ο Κούλπας σε κόρνερ. Έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Θησέα με τον Οικονόμου να είναι εκτελεστής. 40 λεπτά συμπληρωμένα, 1-2 προηγείται η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου της ομάδας του Θησέα. Οικονόμου εκτελεί, θα διώξει ο Γκαλίτσιος πολύ ωραία εκεί ο Τασιούλης, θα κόψει με το κεφάλι η μπάλα στους παίκτες του Θησέα, κρατάνε την μπάλα, σέτος. Υπάρχει φάουλ το οποίο θα γίνει πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου και συγκεκριμένα στον... ποιος είναι τώρα, για να δούμε. Και είναι και παίκτης του Οδυσσέα κάτω. Ο Κούμπης εδώ πέρα, που κάνει τα φάουλ. Ο Κακάμπης είναι αυτός ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σηκώνεται, ο ποδοσφαιριστής του Οδυσσέα είναι αυτός ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Οικονόμου αν δεν κάνω λάθος. Ή ο Βλάχος είναι, κάποιος από τους δύο τώρα, για να δω. Ο Οικονόμου είναι αυτός ο οποίος μιλάει με τον διαιτητή. Ο Βλάχος είναι αυτός. Όχι, ο Βουρδάκης. Δίνει και κίτρινη κάρτα, του δώσε κάρτα. Έδειξε κίτρινη κάρτα ο διαιτητής στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2. Στον Δημητριάδη. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για το φάουλ αυτό του Δημητριάδη πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου, τον Σάκη του Κακάμπη. Και τώρα η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Κούλπα. Κούλπας, μια βαθιά μπαλιά για τον Αναστασίου. Θα πάρει την κεφαλιά. Υπάρχει offside το οποίο θα υποδειχτεί ο Αλέξανδρος Αναστασίου σε αυτή τη φάση. Η μπάλα είναι στους παίκτες του Οδυσσέα, Ιακουβίδης. Θα παίξει δεξιά για τον Κουκουτή. Πιο δεξιά αυτός στον Λίτσο. Κουκουτής θα κάνει το γέμισμα. Η μπάλα στο Δημητριάδη. Δημητριάδης. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες, κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Με τον Κυρίτσι, Σκοπελίτης. Σκοπελίτης, η μπάλα στον Τασιούλη. Τασιούλης πολύ ωραία, περνάει και δίνει για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης θέλει να παίξει ξανά για τον Τασιούλη, η μπάλα στον Κυρίτσι. Κυρίτσις, κρατάει την μπάλα, θέλει να περάσει. Πάρει φάουλ το οποίο θα γίνει επάνω στον Κυρίτσι. 43 λεπτά συμπληρωμένα. Εδώ στο ΙΑΚ Τάκης Συνετόπουλος και ένα φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά. Με εκτελεστή τον Πετράκο, όχι, τον Σκοπελίτη. Ο Σκοπελίτης είναι αυτός ο οποίος θα πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Περιμένει να σφυρίξει, λέει ο κύριος Λεωνίδας, στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου. Έχει ανέβει και ο Αλέξανδρος Γκαλίτσιος. Οι δύο που έχουν μείνει πίσω είναι ο Κυρίτσης μαζί με τον Πετράκο, σε περίπτωση που φύγει η αντεπίθεση για την ομάδα του Οδυσσέα. Τασιούλης θα περάσει πάνω από την μπάλα. Σκοπελίτης θα κάνει το γέμισμα. Δεύτερο δοκάρι θα βγει ο Κουτσιρίμπας χωρίς κανένα πρόβλημα και θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα δώσει συνέχεια και με τον βολέ. Εκεί που είναι ο Βουρδάκης, ο οποίος στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά θα κόψει ο Πετράκος. Η μπαλιά που θα γίνει, Κουκουτής θα πάρει την κεφαλιά. Τασιούλης κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Σκοπελίτης κρατάει και παίζει για τον Αναστασίου. Θα περάσει αυτός. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο κύριος Λεωνίδας. Ο Τσιρίμπας θα δώσει την μπάλα στον
Γιακοβίδης για τον Γούτσιο. Θα χάσει την μπάλα αυτός. Σέτος κρατάει την μπάλα. Κυρίτσης. Πολύ δραστήριος ο Θάνος ο Κυρίτσης σήμερα. Πετράκος. Θα περάσει ο Μπάμπης ο Πετράκος. Κρατάει και την μπάλα. Παίζει μια πολύ ωραία παλιά για τον Σέτο. Ο Σέτος από τα δεξιά συγκλίνει. Φαίνεται στο αριστερό. Κάνει τη σέντρα. Περνάει η μπάλα. Κόβουν οι παίχτες του Θησέα. Πετράκος. Κυρίτσης. Αριστερά. Για τον Παπακώστα. Παπακώστας. Τασιούλης. Πολύ ωραία. Κρατάει, κάνει και τη σέντρα δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτης εκεί. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κουτσιρίμπα. Στο 44 είμαστε της αναμέτρησης. Έτσι έχουμε το... Η μπάλα τώρα στους παίκτες του Θησέα που θα κόψουν. Πλάγιο out για την ομάδα του Θησέα. Στο κόψιμο αυτό που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Είμαστε στο 45. Έχουμε συμπληρώσει. Έχουμε συμπληρώσει 45 λεπτά στο παιχνίδι μας. Παίζουμε καθυστερήσεις ήδη. Ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι μας. Οικονόμου. Λίτσος, Κυρίτσης, Παπακώστας, ωραία με τον Κυρίτση. Κυρίτσης φέρνει την μπάλα στα πόδια του μπροστά. Αναστασίου, θέλει να περάσει. Υπάρχει φάουλ το οποίο δίνει ο κύριος Λεωνίδας απάνω στον Αναστασίου για την ομάδα του Θησέα. Όμως αυτό το φάουλ και συγκεκριμένα με τον Οικονόμου. Έχουμε διανύσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε στο δεύτερο, σε λίγα δευτερόλεπτα. Οικονόμου θα κάνει την μπαλιά εκεί για τον Ιακωβίδη. Ιακωβίδη στο γέμισμα για τον Βουρδάκη. Βουρδάκης μέσα στην περιοχή. Κατεβάζει Σκοπελίτσα αρθεί πολύ ωραία ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου. Θα κρατήσει και την μπάλα. Βουρδάκης θα κάνει φάουλ πάνω στον Σκοπελίτη. Τελειώνει εκεί η φάση για προβολή. Ότι έκανε την μπάλα προβολή. Έτσι λοιπόν ο Κούλπας είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Μπήκαμε, παίζουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ στο Εθνικό Στάδιο Βόλου, Τάκης Συνετόπουλος. Κούλπας και τώρα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΙΑΚ του Βόλου, το οποίο βρίσκει την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου να προηγείται με 1-2 της ομάδας του Θησέα Αγριάς. Ο Ολυμπιακός Βόλου προηγήθηκε με τον Γκαλίτσιο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 0-1. Ο Ολυμπιακός Βόλου προηγήθηκε στο 33. Ο Ολυμπιακός Βόλου έκανε 2 τα τέρματά του με τον Δημήτρη τον Σέτο και στο 35 λεπτό η ομάδα του Θησέα μείωσε σε 1-2. Για να μπει ξανά στο παιχνίδι και να έχουμε φυσικά παιχνίδι και πάλι από την αρχή μετά από μια λάθος έξοδο του τερματοφύλακα του Φλίγκου. Να πούμε φυσικά ότι έχουμε και τους χορηγούς μας οι οποίοι μας βοηθάνε στη σημερινή μετάδοση. Θα τους αναφέρουμε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να ξεκουραστούμε όλοι και σε ένα τέταρτο και πάλι θα είμαστε εδώ γιατί αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημιχρόνο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο ΕΑΚ του Βόλου για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Θησέα και τον Ολυμπιακό Βόλου. Πάμε και στις αλλαγές. Για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου έχουμε την πρώτη αλλαγή. Με το νούμερο 16 έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Τασιούλης και έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 7 ο Γιώργος Μπλατσέρη. Πρώτη αλλαγή για τον Στέλιο τον Αρσένο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν έχουν και οι γηπεδούχοι κάποια αλλαγή, αν έχει γίνει. Δεν κάνω νόημα. Πάρα πολύ πάντως καλά στοιχεία ο Τασιούλης στο πρώτο ημίχρονο που αγωνίστηκε. Έδειξε ότι θα βοηθήσει αρκετά την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Σκοπελίτης έξω την περιοχή. Σκοπελίτης συγκλίνει. Θέλει να κρατήσει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα και παίζει 1-2 με το Σέτο. Σέτος θα κάνει την μπάση ξανά για το Σκοπελίτη. Σέντρα είναι πολύ καλή, θα περάσει. Δεν περνάει. Εκεί κόβουν οι παίκτες του Θησέα. Οικονόμου. Παίζει την μπάλα για τον Γκαραμαλή. Καραμαλής δεν είναι καλή πάσα, πλάγι γάτου για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ένας Ολυμπιακός Βόλου ο οποίος αν θέλει να πετύχει ένα τέρμα θα είναι πολύ καλό να το πετύχει τώρα γρήγορα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Παπακώστας την μπάλα από τα αριστερά. Παπακώστας θέλει να περάσει την μπάλα, θα κόψουν και οι παίκτες του Θησέα και συγκεκριμένα με το νούμερο ο Λίτσος με το νούμερο 8 Παπακώστας. Πλάγι ο για τον Αναστασίου, θα κόψουν οι παίκτες του Θησέα. Μπλατσέρη, κρατάει την μπάλα ο Μπλατσέρη από τα αριστερά. Κρατάει, προσπαθεί να κάνει κάτι εκεί, κάνει μια κίνηση ωραία, βγάζει την μπάλα έξω για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης, Πετράκος. Πετράκος, πολύ ωραία πάσα, δεν περνάει η μπάλα. Κόβεται εκεί από τους παίκτες του Θησέα, Πετράκος με το κεφάλι πίσω στον Μπλατσέρη. Μπλατσέρη, κρατάει την μπάλα. Μπλατσέρη. Και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Μπλατσέρη με το που μπήκε στο παιχνίδι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου. Έχουμε λοιπόν συνέχεια στο παιχνίδι μας για την ομάδα του Θησέα. Αυτό το φάουλ που έδωσε. Άντε ρε μαλάκα! Ο Οικονόμου λοιπόν παίκτης του Οδυσσέα, ο οποίος έχει φέρει την μπάλα αρκετά μπροστά. Κουκουτής λοιπόν, έτοιμος να εκτελέσει. Κουκουτής, το γέμισμα. Κούλπα στην κεφαλιά πιο ψηλά. Κυρίτσης, κατεβάζει πολύ ωραία. Κυρίτσης, τα κουνάκι που πάει να κάνει εκεί. Στην προσπάθειά του να δώσει την μπάλα, επέφτει και κάτω, χτύπησε. Εκεί δεν πάτησε καλά στον εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι λοιπόν έχουμε διακοπή. Συμπληρωμένα 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ στο Εθνικό Στάδιο του Βόλου, Τάκης Συνετόπουλος. Θησέας Ολυμπιακός Βόλου 1-2 με τα γκολ του Ολυμπιακού να πετυχαίνει ο Γκαλίτσιος με πέναλτι και ο Σέτος με σούτ.
τεκμήωση η ομάδα του Τσέα με κεφαλιά του. Με την κεφαλιά του Πρίφτη σε 1-2. Λέγεται λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Κακάμι να είναι εκτελεστής. Κακάμις. Εκ νέου πλάγιο άδειο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και πάλι με εκτελεστή τον Κακάμι. Κακάμις εκτελεί το πλάγιο και παίζει για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης για τον Παπακώστα. Παπακώστας, Σκοπελίτης. Ωραία παλιά για τον Σέτο. Θα περάσει αυτή για τον Κακάμι όμως. Δεν είναι καλή. Ήταν λίγο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Η μπάλα είναι πλάγιο άδειο για την ομάδα του Θησέα. 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Συμπληρωμένα. Το πλάγιο άδειο αυτό για την ομάδα του Θησέα από τα αριστερά. Εκτελεί το πλάγιο. Κακάμις. Θα κόψει. Πετράκος στο γέμισμα. Κουκουτή θα διώξει μακριά. Κυρίτσης. Γιακοβίδης. Γούτσιος, Καραμαλής, θα χάσει και την μπάλα. Φάω λοιπόν από τον κύριο Λεωνίδα σε αυτή την φάση. Οικονόμου. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κουτσιρίμπα. Και αυτός βγάζει στον Κουκουτή. Αριστερά για τον Ιακωβίδη. Ιακωβίδης, Κουκουτής αλλάζουν την μπάλα ξανά στον τερματοφύλακα του στον Κουτσιρίμπα. Κουτσιρίμπας κρατάει και παίζει δεξιά για τον Κουκουτή. Κουκουτής κάθε πάσα εκεί για τον Λίτσο. Η πίεση από τον Πετράκο, η μπάλα στους παίκτες του Θησέα. Καραμαλής θα παίξει την μπάλα για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης κάνει και την σέντρα, η μπάλα θα περάσει. Εκεί είναι ο Σέτος ο οποίος χωρίς κανένα πρόβλημα θα δώσει πολύ ωραία στον Κακάμι. Κακάμις θέλει να περάσει, θα κοπεί εκεί από τον έχουμε το φάουλ για την του Ολυμπιακού Βόλου. Το φάουλ αυτό λοιπόν που έγινε πάνω στον Κακάμι. Δεν μπαίνει κάποιος από το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου στα 7 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου εδώ στο ΙΑΚ του Βόλου. Και ο Κούλπας είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Κούλπας κάνει ένα γέμισμα για τον Παπακώστα. Σας παίζει για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης κρατάει την μπάλα πολύ ωραία ο Φίλιππας και περνάει για τον Μπλατσέρη. Θα κόψουν οι παίκτες του Θησέα. Λίτσος γυρίζει την μπάλα στον Οικονόμου και ο Οικονόμου παίζει μια βαθιά μπαλιά για τον Βουρδάκη. Κατεβάζει την μπάλα αυτός. Βουρδάκης, το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Γκαλίτσιος θα διώξει πολύ ωραία εκεί. Την μπάλα στον Μπλατσέρη, ο οποίος κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Μπλατσέρη κρατάει και την μπάλα. Παίζει 1-2 με τον Σκοπελίτη. Κατεβάζει ο Μπλατσέρη, θέλει να περάσει, δεν περνάει. Η μπάλα πάει στον Καραμαλή. Οικονόμου, το γέμισμα, Γκαλίτσιος εκεί. Βλάχος. Θα χάσει την μπάλα, κρατάει την μπάλα εκεί ο Βλάχος. Σκοπελίτης στην προσπάθειά του να περάσει. Βλάχος θα κάνει και την σέντρα. Η μπάλα βγαίνει εκεί που ο Βουρδάκης δεν θα προλάβει. Η μπάλα είναι εκτός πλάγιας γραμμής για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Και τον Φλίγκο να είναι αυτός ο οποίος θα πάει να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Και θα παίξει για τον Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιος δίνει για τον Παπακώστα. Παπακώστας ξανά για τον Αλέξανδρο Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιος ωραία κάθετη πάσα για τον Σκοπελίτη. Θα περάσει αυτός. Οικονόμου θα τον κόψει. Κεφαλιά από τον Παπακώστα. Οικονόμου. Πετράκος ψύχρεμα. Κατεβάζει. Θέλει να περάσει. Δεν περνάει η μπάλα. Βουρδάκης. Θα κάνει το λάθος. Κακάμις. Κακάμις.
και παίζει για τον Κούλπα. Κούλπας, νέα η πάσα για τον Μπλατσέρι. Μπλατσέρι. Έχει δώσει offside ο κύριος Σιστηρής σε αυτή την φάση. Από πίσω έφυγε μπραμπαλάκα! Offside το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρα θα μας βοηθήσουν αν τυχόν υπάρχει. Με γυμνό μάτι πάντως φαινόταν ότι δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο ήταν offside ή όχι. Λοιπόν, η μπάλα όμως περνάει μπροστά από τον αμυντικό του Θησέα και ο παίκτης του Ολυμπιακού έρχεται από πίσω. Οπότε δεν ξέρω τι έχει δώσει ο κύριος Σφυρίς τώρα. Το γέμισμα από τον Κουκουτή. Η μπάλα εκεί που είναι ο Κούλπας. Σκοπελίτης κρατάει την μπάλα. Παίζει για τον Μπλατσέρι. 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 Από τον Δημητριάδη, μπάλα στον Πετράκο. Πετράκος, μπάλα, Οικονόμου, μπάλα στον Βουρδάκη. Βουρδάκης, το γέμισμα, η κεφαλιά από τον Καραμαλή, η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία. Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Θησέα. Πρώτη αλλαγή λοιπόν για την ομάδα του Θησέα. Με το νούμερο 20 ο Ζέρμας είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Βουρδάκης με το νούμερο 11. Νούμερο 11 λοιπόν. Η μπάλα, ο παίκτης που βγήκε έξω. Πάντως υπήρχε ένα φάουλ το οποίο διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Δεν το έδωσε ο κύριος Λεωνίδας. Κούλπας θα περάσει. Θα χάσει και την μπάλα, Σκοπελίτης θα κόψει, θα διώξει μακριά. Η μπάλα είναι πλάγιο άντια για την ομάδα του Θησέα από τα αριστερά. Like out λοιπόν για την ομάδα του Οδυσσέα με τον Γούτσιο. Γούτσιος εκτελεί αυτό το πλάγιο, κεφαλιά του Κακάμι, η μπάλα στον Κυρίτσι. Ωραία αυτός, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Σέτος. Η μπάλα βγαίνει στον Δημητριάδη. Δημητριάδης θα παίξει για τον Λίτσο. Λίτσος συγκλίνει προς τα μέσα, κάνει και την σέντρα. Εκείνο ο Κακάμις, ο οποίος δεν μπορεί όμως να κατεβάσει, κατεβάζει ο Καραμαλής. Καραμαλής κρατάει και την μπάλα, κάνει και τη σέντρα. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του Φλίγκου. Έτσι λοιπόν, χωρίς κανένα πρόβλημα, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου μπλοκάρει την μπάλα και τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήνει τώρα για τον Κούλπα. Ο Κούλπας παίζει αριστερά για τον Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιο, Παπακώστας. Παπακώστας, Κουπελίτης. Ξανά Γκαλίτσιος. Αλέξανδρος Γκαλίτσιος για τον Παπακώστα, Παπακώστας για τον Σκοπελίτη. Και ο Σκοπελίτης παίζει για τον Μπλατσέρι. Μπλατσέρι θα κόψει εκεί με το νούμερο 5 ο Κουκουτής. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Μπλατσέρι. Μπλατσέρι πλάγιο out, αφήνει για τον Παπακώστα. Πλάγιο out λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά με τον Παπακώστα να είναι εκτελεστής. Εκτελεί το πλάγιο. Μπάλα για τον Μπλατσέρι. Μπλατσέρι κρατάει και την μπάλα. Κρατάει.
Θέλει να περάσει, θα κόψει, κερδίζει ξανά την μπάλα, κερδίζει, θέλει να περάσει. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο κύριος Λεωνίδας, πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πλάγιο out λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Παπακώστα. Παπακώστας. Πλάγιο out. Θα βγει ο οικονόμου. Θα βγει έξω. Πλάγιο out για την ομάδα. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Το κόρνερ λοιπόν που θα εκτελεστεί για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Σκοπελίτης εκτελεί δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που θέλει να κάνει ο Κούλπας εκεί, δεν θα μπορέσει. Μπάλα περνάει εκτός πλάγιας γραμμής. Έχουμε ελεύθερο για την ομάδα. Του Οδυσσέα. Του Οδυσσέα, ναι. Του Τσιρίμπας. Φυσικά, να μην ξεχάσουμε να πούμε και τους χορηγούς μας της σημερινής μετάδοσης. Το Break Service Αλέγκος Δεμελής. Στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου, εκεί όπου μπορείτε να πάτε να κάνετε το σέρβις σας για τα λεωφορεία και τα φορτηγά, στο φίλο μας τον Αλέκο. Και να πούμε και το NB Travel Agency, το οποίο βρίσκεται στην πόλη του Βόλου και μπορείτε να εκμισθώσετε λεωφορείο και ταξί για να κάνετε τις εκδρομές σας και τα ταξίδια σας. Την μπάλα αριστερά για τον Μπλατσέρη. Μπλατσέρη μέσα στην περιοχή ο Μπλατσέρη. Θέλει να περάσει, θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα διώξει. Θα διώξει ο ποδοσφαιριστής του Οδυσσέα. Μπάλα είναι, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι μας διότι είμαστε στο 15 του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουμε διακοπή, ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αναστασίου είναι αυτός, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο έτοιμος να σηκωθεί, σηκώθηκε. Και τώρα ο κύριος Λεωνίδας ζητάει, δίνει την μπάλα στον Θησέα. Την παλιά που θα γίνει εκεί που βγαίνει ο Παπακώστας. Την μπάλα στον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης παίζει για τον Μπλατσέρη. Μπλατσέρη από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα. Πατάει την μπάλα ο Μπλατσέρη, η μπάλα πηγαίνει στον Παπακώστα. Παπακώστας θέλει να περάσει. Περνάει ο Παπακώστας, κρατάει και την μπάλα. Παπακώστας για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης 1-2 με τον Παπακώστα. Πολύ ωραία η μπαλιά. Σκοπελίτης θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα έξω στην περιοχή. Σέντος δεν προλαβαίνει να πάει πάνω στην μπάλα. Και τώρα η παίκτη του Οδυσσέα στην αντεπίθεση. Με τον Ιακωβίδη. Ιακωβίδης αριστερά για τον Καραμαλή. Καραμαλής κρατάει και την μπάλα. Συγκλίνει προς τα μέσα για τον Βλάχο. Βλάχος για τον Καραμαλή. Καραμαλής, Τζέρβας για τον Καραμαλή, θα κάνει τη σέντρα αυτός, θα κόψει ο Πετράκος. Μπάλα στον Κυρίτσι, Κυρίτσις για τον Σέτο. Ωραία παλιά για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτης, συγκλίνει προς τα μέσα ο Σκοπελίτης. Θα κάνει και το σούτ, πολύ ωραίο το σούτ, μπάλα! Πολύ ωραίο το σούτ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού Βόλου, τον Φίλιππο Σκοπελίτη, ο οποίος πήγε πραγματικά να πετύχει ένα πολύ ωραίο τέρμα. Βρήκε τον τερματοφύλακα του Θησέα λίγο πιο έξω από τη γραμμή του. Ήταν πολύ ωραίο το σούτ πραγματικά. Εάν έμπαινε αυτό το γκολ θα μιλούσαμε για ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Η μπάλα τώρα γυρίζει πίσω από τον Κουκουτή στον Κουτσιρίμπα. Το βολέ. Εκεί είναι μόνος του ο παίκτης του Οδυσσέα. Θα χάσει την μπάλα. Πετράκος. Σκοπελίτης. Κατεβάζει την μπάλα. Σκοπελίτης. Την παλιά που θα γίνει για τον Μπλατσέρη. Μπλατσέρη κατεβάζει και περιμένει τον Παπακώστα. Μπλατσέρη. Μπλατσέρη. Βγάζει έξω την μπάλα για τον Σέτο. Σέτος έξω την περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Δίνει την μπάλα στον Αναστασίου. Αναστασίου θα κάνει το λάθος. Η μπάλα εκεί όπου είναι ο Κούλπας. Κούλπας. Πετράκος. Το φάουλ που δίνει ο κύριος Λεωνίδας σε αυτή την φάση για την ομάδα του Θησέα. Στο 18 λοιπόν αυτή η... το φάουλ αυτό για την γηπεδούχο ομάδα.
με τον οικονόμονα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Οικονόμου, το γέμισμα, κεφαλιά του Παπακώστα, η μπάλα στον Δημητριάδη, ξανά Παπακώστας, Γαλίτσιος, φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Παπακώστα. Να είναι αυτός. Αδυνάτη στην ομάδα, παιδιά. Δεν παίζει καθόλου καλά. Νούμερο 17 λοιπόν είναι αυτός ο Λαζεκίδης. Νούμερο 17. Κρατάει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα, τον κλείνει εκεί πέρα και τελειώνει. Λαζεκίδης μέσα με το νούμερο 17. Ποιος έχει βγει για να δούμε, ο Καραμαλής, νούμερο 7. Γκαλίτσιος, 20 λεπτά συμπληρωμένα στο δεύτερο ημίχρονο. Κυρίτσης, Λατσέρη, πατάει την μπάλα, κάνει το λάθος. Κόψει την μπάλα, υπέρχεται στο Οδυσσέα, Παπακώστας, κόψει. Φάουλ για την ομάδα του Θησέα. Οικονόμου θα κάνει το ελεύθερο. Θα κόψει ο Κακάμης. Τράκο. Παπακώστας. Λάγει ό,τι για την ομάδα του Οδυσσέα, Δημητριάδης. Σκοπελίτης, οικονόμου. Οικονόμου κατεβάζει την μπάλα. Έρχεται ο Σκοπελίτης, κερδίζει και το πλάγιο out πολύ έξυπνα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου. Κερδίζει και το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Παπακώστα. Ο Αναστασίου δεν μπορεί, πρέπει να του κάνει αλλαγή τώρα. Ο Παπακώστας εκτελέσει το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Αναστασίου. Η μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Σκοπελίτης, πολύ ωραία. Διώχνει. Κυνηγάει ο Αναστασίου. Βγαίνει ο Κουτσουρίμπας και μπλοκάρει την μπάλα. Και περιμένουμε να δώσει συνέχεια. Θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή. Θα έχουμε και την δεύτερη αλλαγή και την, για τον Ολυμπιακό Βόλο. Οικονόμου, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά. Άντε μια κάρτα ρε, τον Μπουρδέλο. Άντε βρε μαλάκα, πιέσε έξω μαλάκα. Άντε να μίσου. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε τώρα τι θα δώσει ο κύριος Λεωνίδας. Ετοιμάζεται ο Τζέκα για τον Ολυμπιακό Βόλο και ο Κατσαγεωργίου με το νούμερο 19. Δύο ποδοσφαιριστές. Σίγουρα ο ένας που θα βγει θα είναι ο Αλέκος Αναστασίου, ο οποίος δεν έχει και παιχνίδια στα πόδια του. Έρχεται και από τιμωρία 5 αγωνιστικών. Και σήμερα που αγωνίστηκε βοήθησε αρκετά. Κυρίτσης, αλλάζουν την μπάλα, πολύ ωραία υπέρχεται του Ολυμπιακού Βόλου. Θα βγει και ο Αναστασίου, παίζει για τον Κυρίτση. Κυρίτσης, έξω από την περιοχή, παίζει για τον Μπλατσέρη. Μπλατσέρη, κρατάει την μπάλα, γυρίζει, κάνει τη σέντρα, πολύ ωραία σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει στον Σέτο, Σέτος θα γυρίσει, θα αποκρούσει ο Κουτσιρίμπας και θα παίξει γρήγορα για τον Οικονόμου. Οικονόμου πιέζεται από τον Σκοπελίτη. Οικονόμου κρατάει και την μπάλα, τον πιέζει ο Σκοπελίτης. Έχουμε το φάουλ που θα γίνει επάνω στον Οικονόμου σε αυτή τη φάση από τον Σκοπελίτη. Δύο αλλαγές λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Τζέκα και Κατσαγεωργίου. Οικονόμου θα κάνει την εκτέλεση. Θα βγει εκεί ο Κακάμης. Πετράκος θα πάρει και την κεφαλιά. Μπάλα βγαίνει στους παίκτες. Οδυσσέα, Γούτσιος κάνει τη σέντρα. Θα κόψουν οι παίκτες. Έξω την περιοχή οι παίκτες του Οδυσσέα. Ζέρβας κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης. Την μπάλα στον. Στους παίκτες τώρα του Οδυσσέα Σέτος. Θα διώξει μακριά. Ο Λίτσος. Δύσκολο να το κάνει, αλλά αν συνεχίσει να κάνει αυτές τις παπαριές. Και τώρα έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Για να δούμε. Αναστασίου θα πει.
τον Αναστασίο και τον Πόντο. Αναστασίο και Σέτος, εκτός αγωνιστικού χώρου. Κουράστηκε και Σέτος. Τρεις αλλαγές για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Αλέξου Αναστασίου, ο οποίος χειροκροτείται από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού Βόλου. Χρήστος Τζέκα στον αγωνιστικό χώρο και Δημήτρη Σέτος, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, θα αφήσει τη θέση του στον Κατσαγεωργίου. Τελικά η δεύτερη αλλαγή δεν θα γίνει ακόμα. Λόγω επειδή φορούσε χαμηλές καλαμίδες από ό,τι κατάλαβα, τον γύρισε πίσω ο βοηθός. Μπάλα μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Φλίγκος, μπλοκάρει την μπάλα. Από τότε που έφυγε αυτός που σου λέει από τον Πανησιακό, αυτή την πλευρά την άντρησε στις πουλιές. Η μπάλα τώρα στους παίχτες του Ολυμπιακού Βόλου και συγκεκριμένα στον τερματοφύλακά του, τον Νίκο τον Φλίγκο. Κατσαγεωργίου έτοιμος. Το βολέ που θα γίνει εκεί, η κεφαλιά που θα πάρει ο Τζέκα. Φάω λοιπόν για την ομάδα του Θησέα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα και δεν γίνεται η δεύτερη αλλαγή. Κάτι ζητάει ο βοηθός. Τι ζητάει ακριβώς δεν ξέρω. Κερδίζει ο Τζέκα πολύ ωραία. Μπάρα στον Κυρίτσι. Κυρίτσις, Τζέκα. Τζέκα κρατάει την μπάλα πολύ ωραία. Γυρίζει, συνεχίζει, κρατάει. Δίνει για τον Κυρίτσι. Κυρίτσι έξω την περιοχή. Θέλει να περάσει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα πηγαίνει στον Σέτο. Η μπάλα είναι κόρνερ. Κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και τώρα θα γίνει και αλλαγή λογικά. Άσε τώρα την αλλαγή. Κάρτα, κάρτα! Θα γίνει και αλλαγή για κάτι διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Ίσως για το τράβηγμα της φανέλας πριν ο Κυρίτσης μπει στην περιοχή. Και δίνει κίτρινη κάρτα στον... σε ένα ποδοσφαιριστή του Θησέα, ο οποίος συνεχίζει και τα λέει σε έντονο ύφος με το διαιτητή. Λοιπόν, θα δούμε ποιος είναι σε λίγο. Νούμερο 5, όχι 6. Το νούμερο 6 λοιπόν ο Λίτσος, ο Πρίφτης, συγγνώμη, είναι αυτός, ο οποίος... Δημήτρης Σέτος, ο οποίος σκόραρε για ακόμα ένα παιχνίδι, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο τέρμα. Σέτος, ο οποίος αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού Βόλου και αυτός και περνάει με τη σειρά του να κάτσει στον πάγκο. 26-27 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. 27 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπλατσέρι θα εκτελέσει. Το φάουλ που θα γίνει από τον Κούλπα πάνω στον Κουτσιρίμπα, τερματοφύλακα στον Τησέα, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε λοιπόν διακοπή στο παιχνίδι μας για την ομάδα του Θησέα. Ο τερματοφύλακας είναι στον αγωνιστικό χώρο, σηκώνεται τώρα και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Έδωσε και το χέρι του ο Αποστόλης ο Κούλπας στον τερματοφύλακα για αυτό το μαρκάρισμα στον αέρα. Ο Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό το 1-2 υπέρ του και προσπαθεί να πετύχει ένα τέρμα το οποίο θα τους φραγίσει και θα κλειδώσει την νίκη. Απ' την άλλη μεριά όμως η ομάδα του Θησέα δεν έχει απειλήσει και ιδιαίτερα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα τώρα στον Κουτσιρίμπα. Κουτσιρίμπας θα παίξει δεξιά. Ο Τζέκα θα κάνει ένα δυνατό μαρκάρισμα από ό,τι λέει απάνω στον Πρίφτη. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας εκ νέου. Thank you.
Λοιπόν, έχουμε τον ποδοσφαιριστή του Θησέα, ο οποίος ήρθε να πάρει εντολές από τον προπονητή του. Έχουμε διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Κουκουτής. Μπάλα στον Μπλατσέρη. Περνάει πολύ ωραία. Και παίζει μια πολύ ωραία παλιά για τον Κατσαγεωργίου. Κατσαγεωργίου κρατάει την μπάλα. Και τώρα δίνει. Για να δούμε, θα δώσει. Περνάει. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ το οποίο θα γίνει πάνω στον Κατσαγεωργίου. Έτσι λοιπόν έχουμε Σκοπελίτης και Πετράκος πάνω στην μπάλα. Υπάρχει μια αναταραχή τώρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς. Συνεχίζουμε. Πετράκος στο 30 του δευτέρου ημιχρόνου. Πετράκος απέναντι από τον Κουτσιρίμπα. Σε αυτή την ωραία εκτέλεση φάουλ. Πιστεύω ότι ο Πετράκος από αυτό το σημείο έχει σκοράρει. Για να δούμε τι θα γίνει. Πετράκος εκτελεί. Πολύ ωραία εκτέλεση. Μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Κουτσιρίμπα. Λίγο πιο πάνω. Τι ακριβώς έχει γίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε παιχνίδι σε λίγο. Θα λογικά ο κύριος Λεωνίδας τώρα κατάλαβε τι γίνεται. Θα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι μας. Έλα πίσω. Με τον διευθυντή της αναμέτρησης, τον κύριο Λεωνίδα, τώρα να περνάει εκτός, να έρχεται και να μπαίνει. Δίνει και την κίτρινη κάρτα. Έχουμε την κίτρινη κάρτα λοιπόν στον προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου, τον Αρσένο. Διακοπή στο μάτς λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει. Ίσως αν κάποιος δει μπορεί να μας ενημερώσει το τι έχει γίνει. Διακοπή στο 32 λοιπόν το δεύτερο ημιχρόνου. Και τώρα φωνάζει τους παίκτες να έρθουν στον αγωνιστικό χώρο ο κύριος Λεωνίδας. Σκοπελίτης αυτός είναι εκεί. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας. Βέβαια είναι στον Ταρτά. Μπήκε ένας παίκτης μέσα από αυτούς που από ό,τι είδα λίγο, από ό,τι κατάλαβα μάλλον, ο κύριος Τάκης Αλιάτης είναι εκεί από την ομάδα του Θησέα.
και κάποιοι. Έχουμε διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας με τον κύριο Λεωνίδα να φεύγει και να πηγαίνει στα αποδυτήρια. Λοιπόν, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι μας. Ο κύριος Λεωνίδας κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια. Τώρα έχουμε και το μεταξύ των ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι. Τώρα διακόπτεται το παιχνίδι και έτσι έχουμε πάει να χαλάσει το παιχνίδι μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Λοιπόν, το παιχνίδι φαίνεται ότι παίρνει άλλη τροπή. Ο Οικονόμου βλέπω εκεί πέρα μαζί με τον Κούλπα, έχουν και μπουκάλια που πετάνε. Λοιπόν, έχουμε τους παίχτες του τερματοφύλακα που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, τα περίμενα αυτά να γίνουν. Λοιπόν, οπότε σε διακοπή του παιχνιδιού είμαστε από το 32. Έχουμε διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας μεταξύ των δύο ομάδων. Τώρα έχουμε τον Γενικό Αρχηγό του Ολυμπιακού Βόλου, τον Τάσο Κυριάκο, ο οποίος είναι με τον Γενικό του Θησέα. Άντε ρε μαλάκα! Ε μαλάκα! Άντε ρε μαλάκα! Νούμερο! Ε νούμερο! Φεύγετε! Άντε γεια! Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας και η ομάδα του Οδυσσέα από ό,τι φαίνεται αποχωρεί. Αποχωρεί από το γήπεδο. Αυτό είπανε. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μετάδοση, να πάμε κάτω να δούμε το τι ακριβώς έχει γίνει και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ για να σας πούμε ακριβώς. Θα υπάρχει κάμερα, θα βλέπετε ακριβώς το τι γίνεται. Απλώς θα πάμε να ενημερωθούμε λίγο να δούμε το τι ακριβώς γίνεται. Σας πήρε ο παπάς τηλέφωνο! Γιατί φύγα να σου είδε. Ο παπάς τηλέφωνο! Άντε βρε κερατά! Εξαψιμούν τον Ολυμπιακό, μαλάκα! Από τον Ολυμπιακό, μαλάκα! Έχουν νόμπανε όλα! Έχουν νόμπανε! Αρχίδια όλοι τον Ολυμπιακό! Άντε ρε μαλάκα, σηκωθείτε ρε μαλάκα! Μαλάκα, Οικονόμου! Ρε μαλάκα, Οικονόμου, αρχίδι! Ρε αρχίδι, Οικονόμου! Σε μαλάκας! Πανεπιστημιακό! Το κουτσιρίμα γρήγορα! Το πανεπιστημιακό! Δεν τρέπεσαι ρε κι εσύ! Άρα νούμερο! Δικό σου το ρίξε! Δικό σου το ρίξε! Άρα μαλάκα νούμερο! Ε νούμερο! Ένας μαλάκα σε κυζένα! Παπαδόπουλε! Πάρε
Πάρε του Μπέο τον Αχιλλέα. Έλα δήμαρχε μας, τρώμε ξύλο. Μαλάκα. Έλα δήμαρχε μας, δέρνουμε, φέρε τιμηρίες. Να μαλάκα, μαλάκα, βλαμμένε, βλαμμένε. Κανένα φιλικό με τον Ρούσο. Υποπόταμε, υποπόταμε. Δεν μου πήγανε σε αυτό, δεν είναι. Όλοι δάμα μου το λεπτά καθυστερήσω. Άντε ξεκίνα, τελείωνε. Πάτε παίξτε πάλι, ρε. Ο κύριος Λεωνέας λοιπόν περιμένει να δει τι θα γίνει. Ξεκίνα το παιχνίδι, ρε. Σε κάνουν ό,τι θέλουν, επειδή θα πάρουν το μπάτσο. Πάρα το πάνω στα καρδιά. Ωραία, μαλάκα, η φωνό μου, μαλάκα. Του Βόλου που έχουμε διακοπή στο παιχνίδι μας λόγω αυτών που γίνονται. Άντε ρε μαλάκα, εικόνα μου! Ρε μαλάκα! Προσπαθεί τώρα να υπάρξει μια ηρεμία. Δέκα λεπτά είναι οι καθυστερήσεις μέχρι στιγμής. 10 λεπτά έχουμε διακοπή στο παιχνίδι μας και περιμένουμε να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι. Το σκορ είναι στο 1-2 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με το πέναλτι του Γκαλίτσιου και το γκολ του Σέτου και το μείωση του σκορ από τον Πρίφτη με κεφαλιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα ερεμήσουν τα πράγματα και θα δούμε ποδόσφαιρο, θα συνεχιστεί το ποδόσφαιρο. Για να δούμε. Από το πουθενά πραγματικά ξεκίνησε ένα... Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Λεωνίδας ετοιμάζεται, από ό,τι φαίνεται. Λογικά θα έχουμε και κάρτες, σίγουρα θα έχουμε και κίτρινες κάρτες τώρα, να μην έχουμε και κόκκινες από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Για να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι αποφάσισε, τι αποφάσισε ο κύριος Λεωνίδας. Πάμε να δούμε τώρα τι κάρτες θα δείξει. Πάμε να δούμε τι κάρτες θα δείξει ακριβώς.
Και σε ποιους. Άμα γίνει κάτι να φύγετε. Λένε και άμα γίνει κάτι να φύγετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι μας. Για να δούμε. Σε ένα λεπτό θα έλεγε κανονικά. Σε ένα λεπτό θα έλεγε κανονικά. Και στο τοπικό πρωτάθλημα λειτουργεί αυτό που λέμε ιδιωτική ασφάλεια των ομάδων. Το είδαμε και στο τοπικό πρωτάθλημα αυτό σήμερα. Τέτοια πράγματα καλό είναι να μην γίνονται. Για να δούμε τι έχει αποφασίσει ο κύριος Λεωνίδας. Κίτρινη κάρτα στον Κούλπα, κίτρινη κάρτα στον Ιακωβίδη. Από δύο κίτρινες, μία Ιακωβίδης και μία ο Κούλπας. Κούλπας και Ιακωβίδης. Κούλπας από τον Ολυμπιακό Βόλο και από την ομάδα του Θησέα, από ό,τι είδα, ο Ιακωβίδης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Από το 40. Πάμε να ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι. Είχαμε σταματήσει στο 32 του δευτέρου ημιχρόνου, είμαστε στο 47 αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει στο 32ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι. Λάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Κακάμι από τα δεξιά. Κακάμις εκτελεί το πλάγιο, διώχνουν οι παίκτες του Οδυσσέα μέσα στην περιοχή. Μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Μπάλα στον Τζέκα. Τζέκα κρατάει πολύ ωραία την μπάλα και παίζει για τον Κατσαγεωργίου. Κατσαγεωργίου. Θα κάνει τη σέντρα πολύ ωραία για τον Τζέκα μέσα στην περιοχή αυτός. Θέλει να κάνει το σουτ, δεν είναι δυνατό όμως. Η μπάλα υπάρχει φάουλ, υπάρχει διακοπή διότι έχει ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, ο Κυρίτσης είναι αυτός, ο οποίος έπαθε κράμπα από ό,τι φαίνεται. Έτσι, θα έχουμε αλλαγή, Κυρίτσης ο οποίος δεν μπορεί να συνεχίσει. Φωνάζει τον Παπαϊωάννου και τον Παπαδήμο να ετοιμαστούν για να περάσουν στο παιχνίδι. Ετοιμάζεται και αλλαγή για την ομάδα του Οδυσσέα. Ένα
Κυρίτσης, ο οποίος σηκώνεται, έτοιμος. Να συνεχίσει το παιχνίδι. Πάνος Κυρίτσης, λοιπόν. Παπαϊωάννου, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Θα τραβήξει την καλύτερη που θα Παπαϊωάννου μέσα. Κυρίτσης έξω. Μέσα. Κυρίτσης έξω. Όχι τώρα, που πήγε τώρα, ο Παπαδήμος. Παπαδήμος, ναι. Παπαδήμος μέσα και ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου, ο Φίλιππος Σκοπελίτης. Μπράβο, Φίλιππος! Σκοπελίτης εκτός για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Αλλαγή και για την ομάδα του Θησέα, Αλέξανδρος Τιόμος. Ο μόνος είναι ο πρώτος παίκτης για τον Σκοπελίτης. Ναι, βάλε τώρα, θα φέρουμε τώρα το διάστημα. Με το νούμερο 8 Λίτσος έξω. Μέσα Σιώμος. Να πούμε φυσικά και τους χορηγούς της σημερινής μετάδοσης. Τον φίλο μας τον Αλέκο τον Δεμελή, Break Service Αλέκος Δεμελής, συνεργείο φρένων στην βιομηχανική περιοχή. Ό,τι θέλετε από λεωφορεία, φορτηγά, μπορείτε να πάτε και να τον επισκεφτείτε. Και φυσικά το τουριστικό γραφείο NB Travel Agency, το οποίο μπορεί να σας εξυπηρετήσει, να μισθώσετε ένα λεωφορείο, ένα ταξί, ό,τι θέλετε. Ξέρετε το σουτ και μέχρι τα δίκτυα! Πολύ ωραία ενέργεια του Μπλατσέρη, έξω από την περιοχή έκανε το σουτ, η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία του Κουτσιρίμπα, γράφοντας το Θησέας Ολυμπιακός Βόλου 1-3. Γιώργος Μπλατσέρη λοιπόν και 1-3 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου στον χρόνο. Πολύ ωραίο τέρμα λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Γιώργο Μπλατσέρη να είναι αυτός ο οποίος κάνει το 1-3 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Μπλατσέρη λοιπόν και 1-3 εδώ στο Εθνικό Στάδιο του Βόλου Τάκης Συνετόπουλος. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα κρατήσει ο κύριος Λεωνίδας. Σίγουρα όμως τώρα έχουμε και ένα σκυλί που έχει μπει στον αγροτικό χώρο, έχουμε διακοπή. Οπότε περιμένουμε για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι με τον τερματοφύλακα, τον Αργύριο του Κουτσιρίμπα, να πηγαίνει στην εστία του για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τη σέντρα του Οικονόμου και του Βλάχου πάνω στην μπάλα.
έκτιμοι να εκτελέσουν αυτό το, την σέντρα. Η μπάλα στους παίκτες του Οδυσσέα. Παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου τώρα, Κατσαγεωργίου. Κρατάει την μπάλα ο Αντώνης ο Κατσαγεωργίου. Πολύ ωραία. Θέλει να παίξει για τον Μπλατσέρη, θα κερδίσει ξανά όμως. Κατσαγεωργίου. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παπακώστα. Κούλπας. Γαλίτσιος. Κούλπας. Παπακώστας. Ξανά στον Κούλπα. Ξανά Παπακώστας. Ξανά στον Γαλίτσιο. Αλέξανδρος Γαλίτσιος. Ψύχρεμα για τον Κακάμι. Κακάμις. Κρατάει την μπάλα και παίζει για τον Γαλίτσιο. Ξανά Γαλίτσιος. Γαλίτσιος. Ωραία παλιά για τον Μπλατσέρη. Κρατάει. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ αυτός. Την μπάλα περνάει εκτός πλάγιας γραμμής. Πλάγιο άντου για την ομάδα του Οδυσσέα. Πλάγιο άντου λοιπόν για την ομάδα του Οδυσσέα με τον Λαζεκίδη. Μπλατσέρη θα κόψει. Παπαδήμος θα περάσει. Θα κοπεί εκεί από τον Κουκούτη. Κουκούτη θα διώξει. Μέγαλο το διώξιμο. Την μπάλα περνάει εκτός πλάγιας γραμμής. Πλάγιο άντου για την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Λατσέρι να αφήνει για τον Παπακώστα. Παπακώστας. Παπακώστας. Τζέκα. Το φάουλ που θα γίνει για την ομάδα του Οδυσσέα. Την μπάλα από τον Οικονόμου πάει αριστερά στον Γούτσιο. Γούτσιος. Γούτσιος θα κάνει το γέμισμα εκεί, θα κόψει ο Γαλίσιος, ο Σπαβοϊωάννου, πλάγιο άντου για την ομάδα του Τσέα. Το πλάγιο άντου που θα γίνει. Η μπάλα δεξιά για τους παίκτες του Τσέα και συγκεκριμένα στον Στρίφτη. Άρα 5 λεπτά. Η μπαλιά που θα γίνει εκεί. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Τσέα. Ο Λαζακίδης θα κάνει το λάθος. Μπάλα είναι πλάγιο άντου για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Ολυμπιακός Βόλου ο οποίος σήμερα έδειξε ότι ήθελε το παιχνίδι περισσότερο από κάθε άλλο παιχνίδι. Ήθελε να κάνει το 5 στα 5, μπήκε μέσα από τον πρώτο ημίχρονο, ήταν καλύτερος σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού και γι' αυτό και κέρδισε και το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Η ομάδα του Οδυσσέα σίγουρα δεν μπορούμε να τη μειώσουμε. Είναι μια αξιόλογη ομάδα η οποία θα κάνει και αυτή την προσπάθειά της στην Α τοπική κατηγορία. Αλλά σίγουρα όταν έχει απέναντί σου έναν Ολυμπιακό Βόλο. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Σε λίγο πιο να αγωνίζει το Ολυμπιακός Βόλου την επόμενη εβδομάδα για να γνωρίζει και ο κόσμος, για να ξέρει εντός έδρας αγωνίζει το Ολυμπιακός. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε τον Γυμναστικό Σύλλογο Αλμυρού στο ΙΑΚ του Βόλου, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό με μια ομάδα καινούργια η οποία χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει και αυτή στην Α τοπική κατηγορία. Να τελειώσει το παιχνίδι αυτό και η παλιά που θα γίνει εκεί είναι ο Γκαλίτσιος, ο οποίος παίζει πολύ ωραία για τον Τζέκα. Τζέκα ξανά για τον Γκαλίτσιο. Θα χάσει την μπάλα αυτός. Θα διώξει μακριά η επέκταση του Οδυσσέα. Φάουλ εκεί που θα κάνει ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Γκαλίτσιος. Βγήκε στη φάση πολύ ωραία ο Γκαλίτσιος. Ζήτησε ξανά την μπάλα από τον Τζέκα. Δεν του την έδωσε. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Έλεγα λοιπόν ότι να ευχαριστήσουμε φυσικά και τους χορηγούς της σημερινής μετάδοσης. NB Travel Agency, Service Λιστός Πούλμαν Ταξί, οργάνωση εκδρομών. Μπορείτε να τους βρείτε και στο διαδίκτυο nbtravelagency.gr. Η μπάλα στον Βλάχο, θα κόψει ο Παπακώστας. Η μπάλα στον Δημητριάδη, θα κοντράρει η μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και τον φίλο μας, τον Αλέκο τον Δεμελή, Break Service Φρένων, Αλέκος Δεμελής, στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου θα το βρείτε. Εκεί μπορείτε να πάτε και να φτιάξετε τις εργασίες σας στο συνεργείο φρένων για το λεωφορείο σας ή για το φορτηγό σας. Φάω λοιπόν για την ομάδα του Οδυσσέα.
Υπάρχει και κινητό τηλέφωνο 6946-58-89-90. Break service Νεμελής Αλέκος, στη βιομηχανική περιοχή και φυσικά και το NB Travel Agency 6973-187-682. Οικονόμου πάνω στην μπάλα, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Οικονόμου μέσα στην περιοχή, η μπάλα διώχνει ο Κακάμης, η μπάλα βγαίνει έξω στους παίκτες του Οδυσσέα, περνάει αυτή η φάση, δεν απειλείται ο Φλίγκος, ο Νίκος ο Φλίγκος συγκεκριμένα, δεν απειλήθηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε ένα λάθος όμως και μείωσε η ομάδα του Οδυσσέα στο πρώτο ημίχρονο σε μια λάθος έξοδο. Η μπάλα τώρα από τον... Πολύ ωραία ενέργεια του Κατσαγεωργίου, πήγε να περάσει την μπάλα, την πέρασε, αλλά στην προσπάθεια έτσι να την ξαναπάρει. Δεν μποράσει, κρατάει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Λατζεκίδη. Λατζεκίδης, πιο γρήγορα ο Παπακώστας, Δημητριάδης. Δημητριάδης μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κοπεί από τον Παπαδήμο. Κούλπας, θα κόψει, Οικονόμου. Έξω από την περιοχή, παίζει την μπάλα. Εκεί κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου, το σουτ που θα γίνει, θα βγει. Φλίγκος θα κατεβάσει την μπάλα και θα μπλοκάρει. Χωρίς κανένα πρόβλημα, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου θα αποκρούσει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε πόσο έχει κρατήσει η μπάλα στον Λαζεκίδη. Λαζεκίδης αριστερά για τον Γούτσιο. Γούτσιος Λαζεκίδης, Κακάμης, θα βγει δυνατά ο Κακάμης και στην αντεπίδηση ο Ολυμπιακός Βόλου. Κακάμης, προσπαθεί, Κακάμης. Αλλά και περνάει ο Κακάμης, περνάει από δεξιά και μπαίνει μέσα στην περιοχή και συγκλίνει. Προσπαθεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, πάει την μπάλα για τον Πλατσέρη, δεν θα προλάβει να φτάσει η μπάλα, καταλήγει στον Κουτσιρίμπα, η μπάλα φάουλ απάνω στον τερματοφύλακα του Θησέα, τον Αργύρη τον Κουτσιρίμπα, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ζέρβας, Ζέρβας κρατάει την μπάλα, Πλατσέρη, Πλατσέρη κρατάει και δίνει για τον Παπακώστα. Παπακώστας για τον Τζέκα, Παπακώστας κρατάει την μπάλα, προσπαθεί εκεί, κάνει φάουλ επάνω στον παίκτη του Θησέα με το νούμερο 6. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Παπακώστα σε αυτή την φάση. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Θησέα. Περιμένουμε τον κύριο Λεωνίδα, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες του Οδυσσέα. Μπάλα αριστερά στον Λαζεκίδη. Η σέντρα που θα γίνει θα κόψει εκεί. Ο Γκαλίτσιος. Πολύ ωραία κεφαλιά που θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Κουτσιρίμπα. Ιακωβίδης. Ιακωβίδης. Μπάλα πάει αριστερά στον Πρίφτη. Πρίφτης. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Οδυσσέα. Λογικά ο κύριος Λεωνίδας κοιτάει το ρολόι του. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Οδυσσέα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Παπαδήμος τρέχει να πιέσει. Πιέζει, Μπλατσέρη πιέζει και αυτός. Λαζεκίδης γυρίζει την μπάλα πίσω. Πολύ σφιχτό το pressing του παίκτων του Ολυμπιακού Βόλου. Στους παίκτες του Οδυσσέα. Οικονόμου κρατάει την μπάλα. Παίζει δεξιά. Το γέμισμα που θα γίνει εκεί είναι μόνο ο Γκαλίτσιος, ο Παπαϊωάννος συγγνώμη, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να κρατήσει και την μπάλα. Θα παίξει, δεν έχει βγει. Μπάλα Μπλατσέρη και κρατάει την μπάλα ο Μπλατσέρη. Τον Ιακωβίδη. Ιακωβίδης. Εκεί με τον Μπλατσέρη. Κούλπας. Σκοπελίτης. Μπλάγιο αουτ. Για την ομάδα του Ολυμπιακού.
Ολυμπιακού Βόλου Κακάμης. Δεξιά για τον Κατσαγιοργίου. Μπάλα στον Κακάμη, θα κάνει τη σέντρα. Μπάλα βγαίνει έξω για τους παίκτες του Οδυσσέα. Κερδίζουν την μπάλα εκεί, πλάγιο out. Πλάγιο out για την ομάδα του Οδυσσέα. Ο Ιακουβίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προταθεί στον Ολυμπιακό Βόλο φέτος, αλλά διάλεξε να πάει στην Αγριά. Μπράβο, Αποστόλης Σεραφείμ Παπαϊωάννου εκεί θα κόψει την μπάλα. Παπακώστας θα τη διώξει μακριά. Πρόνοτηση στον Ιακουβίδη από τον Ολυμπιακό Βόλο φέτος το καλοκαίρι. Να έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να έρθει και έτσι πήγε στην ομάδα του Θησέα Αγριάς. Ο παρέμεινε μάλλον στην ομάδα του Θησέα Αγριάς. Ο κύριος Λεωνίδας μάλλον περιμένει να ανοίξουν και οι προβολές στο γήπεδο, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν σφυρίζει. Η Οικονόμου κρατάει την μπάλα, κάνει και τη σέντρα και η Παπακώστας θα διώξει πολύ ωραία. Πετράκος με το τακουνάκι, την μπάλα στους παίκτες του Οδυσσέα. Και γυρίζουν την μπάλα πίσω στον Κουτσιρίμπα. Κουτσιρίμπας, βολέ, κούλπας, θα μπλοκάρει την μπάλα, θα κάνει φάουλ πάνω στο Βλάχο. Φάουλ αυτό πάνω στον ποδοσφαιριστή του Θησέα, τον Ηλία Βλάχο. Οικονόμου λοιπόν είναι έτοιμος να δώσει για τον Δημητριάδη. Μπάλα περνάει εκτός πλάγιας γραμμής και έτσι περνάει αυτή η φάση για τους γηπεδούχους. Και τώρα για να δούμε ο κύριος Λεωνίδας περιμένει τον Φλίγκο για να αρχίσει. Ένα λεπτό θέλει το παιχνίδι. Ένα λεπτό ακριβώς θέλει για να λήξει. Μπλατσέρι κρατάει την μπάλα. Οικονόμου στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πλάγιο out λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Παπακώστας το πλάγιο. Τζέκα την κεφαλιά. Λαζεκίδης κρατάει την μπάλα. Μπάλα στον Παπακώστα. Παπακώστας πολύ ωραία για τον Τζέκα. Τζέκα κρατάει και την μπάλα. Θα παίξει για τον Κατσαγεωργίου. Δεν περνάει μπάλα. Κόβει ο Γούτσιος. Θα κόψει ο Πετράκος. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Η κάθε πάσα που πάει να γίνει για τον Ζέρβα. Εκεί είναι ο Παπαϊωάννου. Ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα διώξει και την μπάλα. Πολύ ωραία για τον Μπλατσέρη. Μπάλα στον Δημητριάδη. Μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα του Θησέα. Ιακωβίδης. Η μπάλα στους παίκτες του Θησέα. Κάθε τι πάσα που πάει να γίνει. Οι παίκτες του Θησέα τώρα με την μπάλα. Ιακωβίδης για τον Ζέρβα. Μπλατσέρι. Μπλατσέρι κρατάει την μπάλα. Πετράκος. Και τώρα έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο ΙΑΚ του Βόλου. Ο Θησέας Ολυμπιακός Βόλου 1-3. Να πούμε γρήγορα και να κλείσουμε την μετάδοσή μας στο 23ο λεπτό με πέναλτι. Ο Γκαλίτσιος έκανε το 0-1. Στο 33 ο Σέτους έκανε το 0-2 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Μείωσε ο Πρίφτης με κεφαλιά σε 1-2 για την ομάδα του Θησέα. Και ο Μπλατσέρι ναι, έκανε το 1-3 με πολύ ωραίο σουτ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Φυσικά να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της σημερινής μετάδοσης, τον Break Service Αλέκος Δεμελής,
το συνεργείο φρένων, στο οποίο μπορείτε να το επισκεφτείτε στην βιομηχανική περιοχή και φυσικά το τουριστικό γραφείο NB Travel Agency μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Αυτά από το Εθνικό Στάδιο του Βόλου Τάκης Συνετόπουλος. 5 στα 5 Ολυμπιακός Βόλου συνεχίζει ακάθεκτο στην πορεία του στην αλφατοπική κατηγορία. 5 στα 5. Αυτές είναι ωραίες εικόνες που βλέπουμε τώρα στο γήπεδο μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων να δίνουν τα χέρια, διότι δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Βρίσκονται έξω και πίνουν καφέ μεταξύ τους όλοι. Λοιπόν, 90 λεπτά είναι το παιχνίδι, 90 λεπτά στο γήπεδο. Αυτό είναι όλο. Κρατάει ο Ολυμπιακός Βόλου την πολύ καλή εμφάνιση και πάει στο επόμενο εντός έδρας με την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού. Από τον Κώστα που ήταν στην κάμερα και από τον Σπύρο Σουφλάρη που ήταν στη σημερινή μετάδοση του αγώνα από το volosLive.gr. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.